κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Το Λίμπερο 107,4. Ο Γιώργος Συρίγος και ο Σωτήρης Δασκαλάκης, που επιμελείται και της εκπομπής, εκφράζει μέσα από την ψυχή τους τα πιο θερμά συλληπιτήρια για τους ανθρώπους και στις οικογένειες που χάσανε τους ανθρώπους τους σε αυτό το δύσκολο καιρικό φαινόμενο, το σκληρό καιρικό φαινόμενο που αντιμετώπισε η Χαλκιδική μας τις περασμένες μέρες. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα των ανθρώπων που ήρθανε εδώ με τις οικογένειές τους να περάσουν 5-10 μέρες χαλαρά και να απολαύσουν τη μαγεία της Χαλκιδικής και χάσανε τη ζωή τους. Τα θερμά μας συλληπιτήρια και τους συμπονούμε όλους τους. Επίσης θέλω να σταθώ και στα προβλήματα τα οποία έχει η Χαλκιδική και να πω τους χαλκιδικιώτες ότι πρώτοι αυτοί είναι οι διδάξαντες την ανομία, και όταν σπέρνεις θύελες θερίζεις καταιγίδες ή το αντίθετο. Μία χερσόνησο ολόκληρη, ένα πόδι ολόκληρο και το δεύτερο χτισμένο στην παρανομία, στην ανομορφιά, στο τσιναρλίκι, στο χωριατλίκι, στο έλα μωρέ και τι έγινε, βάλτο, ποιος θα μας δει. Και κάνανε το ωραιότερο κομμάτι του κόσμου, τη Χαλκιδική, το πιο ιστορικό, το πιο έφορο, με τεράστιο πολιτισμό, με μεγάλη ιστορία, αυτό το πράγμα που έρχονται τουρίστες Δευτέρας και Τρίτης διαλογής να το επισκεφτούν, και χάνει με αυτόν τον τρόπο και η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία αλλά και οι Χαλκιδικιώτες την ευκαιρία να περάσουν όμορφα στη ζωή τους, πλουσιοπάροχα, σε κάτι που ο Θεός ο ίδιος δημιούργησε και τους το έδωσε δωρεάν και αυτοί το πήρανε και το κάνανε όπως το κάνανε. Μια κακοτεχνία, μια μουτζούρα, μια ιδία. Τέτοιο κομμάτι δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Αν πάτε στα νησιά να δείτε τι επικρατεί και τι επικρατεί στη Χαλκιδική, θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα. Που η Χαλκιδική δεν έχει να ζηλέψει τίποτα απολύτως. Από τα καθάρια νερά που είχε κάποτε, αλλά όλα αυτά βασιζότανε επάνω σε ανθρώπους που ούτε ήξεραν τι θα πει τουρισμός, αλλά και από το χαρακτήρα τους δεν βγάζανε καλή θετική ενέργεια. Με αποτέλεσμα να απομακρύνουν πρώτα με τη συμπεριφορά τους εμάς τους Σαλονικιούς, που πολλοί από εμάς έχουν σπίτια στη Χαλκιδική, να τους κάνουν να μην βγαίνουν από το σπίτι να πάνε να πείσουν μια δεκάρα έξω. Για τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά και για τις παροχές και για τα φρέσκα και νόστιμα φαγητά που έπρεπε να έχουν και με τον τρόπο που σε αντιμετωπίζουν και με τον τρόπο που σου μιλάνε. Όλο αυτό το κομμάτι θέλει αναδιάρθρωση. Θέλει να ξαναγίνει από την αρχή. Οι δε υπηρεσίες, κρίμα που είμαστε στην ΟΚ, κρίμα που είμαστε στην Ελλάδα του πολιτισμού. Ακόμα τα καλώδια περνάνε μέσα από τα δέντρα με αποτέλεσμα να έχουμε πυρκαγιές, να έχουμε ατυχήματα, να έχουμε ηλεκτροπληξίες, και σε μια τέτοια περίπτωση σαν για αυτή που είχαμε να διακόπτεται το ρεύμα διότι καταπλακώθηκε από τα δέντρα. Σε όλο τον πολιτισμό είναι ο κόσμο πλέον, τα καλώδια περνάνε μισό μέτρο κάτω από τη γη, και μόνο εδώ ακόμα εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την ασκήμια, αυτή την επικινδυνότητα. Και από την άλλη μεριά έχουμε και τα μηνύματα της κλιματικής αλλαγής που έρχεται, ότι τέτοια φαινόμενα θα έχουμε συχνά και θα πρέπει να θωρακιστούμε. Δυστυχώς
αυτό το πράγμα που έγινε και διήρκησε ένα τέταρτο, μπορεί την άλλη φορά να γίνει και να διηρκήσει τρεις μέρες. Τρεις μέρες συνεχόμενους, και άντε κάτσε να τη βγάλεις. Θα έχουμε πολλά διαφορετικά τέτοια χτυπήματα της φύσης, και ειδικά η γενιά που έρχεται, φίλε Σωτήρη Δασκαλάκη, θα πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ. Και κάτι πρέπει να γίνει. Επί της ευκαιρίας θέλω να πω ότι έμαθα ότι ο εισαγγελέας ζήτησε προκαταρτική ανάκριση και έρευνα για το τι έχει συμβεί με το Σέιχ Σου. Ένα Σέιχ Σου που κατακόπτεται αυτή τη στιγμή. Ένα Σέιχ Σου που κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γίνεται 10 χρόνια. Ένα Σέιχ Σου που η κοινή αγορά έστειλε χρήματα για να αντιμετωπιστεί. Και από ό,τι είπε ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ούτε ξέρουν που είναι τα λεφτά. Και οι δημαρχαίοι όλοι που συνορεύουν με το Σέιχ Σου να κάνουν την κορόδα και λένε εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Εδώ υπάρχουν ευθύνες. Και εδώ θα πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Και όπου υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει να αποδίδονται. Για να μπορέσουμε να κάνουμε κράτος. Και όχι αυτό το πράγμα που είχαμε μέχρι τώρα. Που μας έριξε πολλά χρόνια πίσω. Ρε τι είπε αυτός ο Μπάμπης. Ρε τι είπε αυτός ο Μπάμπης. Και αυτό που μου γεννάει την περιέργεια, που με κεντρίζει, είναι ότι δεν υπήρξε απάντηση. Πήγε λέει να μπει μέσα στο Μαξίμου και τι είδε ο Μπάμπης. Πού να πάμε μπροστά ρε φίλε. Έλα δεν τρέχει τίποτα, κάνε ένα τσιγάρο να γεμίσουμε το κεφάλι μας τώρα, ποια προβλήματα. Λέγανε μέσα στο Μαξίμου από ό,τι μας είπε ο Μπάμπη. Βρωμοκοπούσα λέει χασίση μέσα. Άκουρε τον Μπάμπη. Και δεν βγήκε να την ψάξει κανείς. Έλα εντάξει μου, ρε τι κάνε, χασίσεις καπνίζανε. Πού σου Μαξίμου. Θα πούμε ρε για τον ΠΑΟΚ, ρε για τον ΠΑΟΚ δεν θα πούμε. Τόσα που έχουμε να πούμε σήμερα για τον ΠΑΟΚ, δεν θα έχουμε να τα πούμε όλο το καλοκαίρι. Συμβαίνουνε πράγματα στον ΠΑΟΚ. Και από την άλλη μεριά έχουμε και τους αντιρρησίες που δεν βλέπουν το δάσος που είναι γεμάτο μαμούνια αλλά κοιτάνε το δέντρο. Οι παπάδες, οι πολύξεροι και βγαίνουν και στα ραδιόφωνα και κάνουν κριτική σε έναν προπονητή από τους καλύτερους του κόσμου. Στη σημερινή εποχή όταν βγαίνουν προσωπικότητες και λένε δεν περιμέναμε να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Είναι το ανερχόμενο όνομα στην Πορτογαλία και ο αμέσως επόμενος σταθμός είναι Αγγλία. Να πάει να παίξει το καλύτερο πρωτάθλημα της γης, εκεί που παίζεται το ποδόσφαιρο. Δώσε. Τα αγγελούδια. Δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτή τη χώρα γιατί πηγαίνουν τόσο στραβά τα πράγματα, ενώ με μικρές, με λίγες κινήσεις, με σοβαρές κινήσεις μπορούν όλα να φτιάξουν. Και το ότι πηγαίνει προς, πηγαίνει η χώρα ρολάρι, είναι, βασίζεται στην εξυπνάδα που έχουμε σαν λαός να μπορούμε να αντιπαρερθούμε τα προβλήματα, να ελισσόμεθα, να βρίσκουμε λύσεις, αλλά οι λύσεις που βρίσκουμε είναι ευκαιριακές. Η Ελλάδα, φίλοι, βρίσκεται σε μια κατάσταση που αν υπάρξει σοβαρότητα, πολύ γρήγορα θα δούμε αποτελέσματα. Αλλά να υπάρξει σοβαρότητα. Ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του, λέει μια παροιμία. Εάν ο καθένας δεν ασχοληθεί, η Ελλάδα θα γίνει στην Ευρώπη
δαχτυλοδεικτούμενοι και γελιοποιημένοι. Διότι τα κράτη καλπάζουνε με σοβαρότητα. Βλέπουμε χώρες σαν τη Βουλγαρία, σαν τη Ρουμανία να ανεβαίνει το επίπεδό τους. Η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Πολωνία. Χώρες που πηγαίναμε εμείς και κάναμε να πούμε τους πλέδες χωρίς λεφτά. Με ψίχουλα. Σήμερα αναπτύσσονται. Και σε μια δεκαετία, δεκαπενταετία φοβάμαι ότι θα μείνουμε ουραγοί. Θα πούμε ρε για τον ΠΑΟΚ. Βγήκανε να κάνουνε λέει στο Λουτσέσκου λέω, στο προπονητή του ΠΑΟΚ. Φερέιρα, Φερέιρα, δεν το λένε αυτό που πήρατε. Φερέιρα, το Φερέιρα. Κριτική. Άρε Ελλάδα, άρε Ελλάδα, γαμώ το. Ρε Νίκο, ρε Νίκο. Μήπως κάποιοι από μας την παραμάθανε την μπάλα και κάνουνε κριτική στις μεγαλύτερες προσωπικότητες που υπάρχουν σήμερα στην προπονητική, σε έναν άνθρωπο που παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. 2 εκατομμύρια ρε μεγάλε, δεν ξέρεις να το γράψεις. 2 εκατομμύρια ευρώ προπονητή στον ΠΑΟΚ και άλλα 2 τη ρήτρα του. Πού τα έχετε δει αυτά? Και δεν θα το δώσω αυτό να τον προπονητή μια πενταετία να με φτιάξει. Με κάνει ευρωπαϊκή ομάδα. Κάθε μέρα να μαθαίνω και κάτι. Κάθε μέρα να γίνεται μια κίνηση προς τη βελτίωση. Πρώτα σε εμάς τους φιλάθλους, σε εσάς τους οπαδούς, τους τρελάκηδες, τις εγκαταστάσεις που πρέπει να υπάρχουν για να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει και μια ομάδα που θα ξεφύγει από αυτό το περσινό, όπου το αποτέλεσμα ήταν το παν, αλλά θα πρέπει να παίξει και μπάλα. Το ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ στην Ευρώπη που μόνο εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Πάει να πάρεις ένα μπέκο, σου λέει 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. Πάει να πάρεις ένα χαφάκι εκεί πέρα που πάση περιπτώσει αλλαγή στην πέμπτη ομάδα του πρωταθλήματος, αλλαγή. Σου λέει 5 εκατομμύρια. Και από την άλλη μεριά προτάσεις, και θα έρθουν και άλλες προτάσεις στον ΠΑΟΚ, θα το δείτε μέσα στο καλοκαίρι, για παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να φύγουν, να αντικατασταθούν, να έρθουν άλλοι. Ένας ολόκληρος χορός εκατομμυρίων με παιχνίδια οικονομικού περιεχομένου, πολιτικού περιεχομένου, δύναμης, επιχειρηματικά σχέδια που μπορεί να καταρρεύσουν αν η ομάδα δεν βάλει τον γκολ. Κολοσσοί επενδύουν στο ποδόσφαιρο και βγαίνουμε εμείς ρε φίλε να μιλήσουμε για το σύστημα, αν είναι 3-5-1, 6-8-2, 7-9-16 και όλα μας είναι εντάξει. Έτσι στον αέρα να πούμε την τρέλα μας, να παρασύρουμε έναν κόσμο, να χαλάσουμε κάτι που έχει στο μυαλό του κάποιος. Στην πρώτη εβδομάδα το βγάλαμε τον άνθρωπο ότι δεν κάνει. Ξέρεις τι έχει μιλήσει με τον πρόεδρο? Ποιο είναι το σχέδιό του? Πού επάνω θα κινηθεί, πώς θα χτίσει, με ποιους θα πάει? Έτσι νομίζει είναι η ομάδα σαν τη γαϊδουρό εποχή σου που μπαίνανε μέσα, πάμε ρε παιδιά και ο Θεός μαζί μας και ξέρω εγώ, για παίξτε και για την πατρίδα την Ελλάδα, να πούμε τη θρησκεία, την οικογένεια και την ομάδα σας και 11 αυτοί, 11 εμείς και την μπάλα στην κερκίδα και κοτρονίδια απ' έξω.
Και ξάπλα και σούτια και τσαμπουκά το διαιτητή, αυτά δεν υπάρχουν. Σε εκείνο εκεί το επίπεδο νομίζετε μπορεί να κινηθεί σήμερα μια επιχείρηση που έχει 70, 80, 100 εκατομμύρια μεταγραφές πολλές φορές, ετήσιο τζίρο, το πώς θα πρέπει η κάθε κίνηση να είναι προσεγμένη, το παραμικρό λάθος κοστίζει εκατομμύρια. Αυτός που παίρνει τις αποφάσεις για τις πάρει τις αποφάσεις ξέρει ότι το παρακολουθείται από χιλιάδες κόσμο. Και βγήκαμε εμείς και βγήκε και κύριος Κυρκώστας να μας πάει με τον Πιερικό τι έγινε το 70. Και δεν πρέπει να μιλάμε, φυσικά και δεν πρέπει να μιλάμε. Χωρίς να δούμε, χωρίς να κρίνουμε. Και γιατί να κρατήσεις αυτόν και γιατί να φέρεις εκείνον και εκείνος δεν κάνει και εκείνος είναι άρρωστος και άλλος είναι κοντός και ο άλλος δεν παίζει στο σύστημα, δεν συγκλεί προς τα μέσα, δεν καλύπτει καινούς χώρους. Τρίγε, αλλά πώς να πάει μπροστά ρε αυτή η χώρα όταν βγαίνει ο Μπάμπης και λέει ότι μπήκε λέει στο Μαξίμου για να ορκιστούν εκεί πέρα τι πήγαν να κάνουν οι καινούργοι βουλευτές. Βγήκε βουλευτής ο Μπάμπης. Βέβαια, ο Μπάμπης βγήκε βουλευτής. Υπήρξε κόσμος που ψήφισε τον Μπάμπη. Ο οποίος Μπάμπης, ζητώ συγγνώμη, ο οποίος Μπάμπης στα 4 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε ούτε ένα καλό να πει για αυτή την κυβέρνηση. Τίποτα. Σαν δημοσιογράφος ήταν οπαδός του Μητσοτάκη. Κάτι που απαγορεύεται στους δημοσιογράφους. Να βγάζουν τέτοιο μένος εναντίον κάποιου και να χειροκροτούν κάποιον που έρχεται με τέτοιο ενθουσιασμό. Ή γίνεται να είσαι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος το λέει η λέξη, γράφει για τον Δήμο, για τον κόσμο. Αυτά που βλέπει, όχι αυτά που θέλει να βλέπει. Και εν πάση περιπτώσει εγώ δεν θα τον ψήφισα ποτέ, θα ψήφισα κάποιον άλλον. Μπήκε και ο Κοσμάκης μέσα. Γούσταρα. Το Μητσοτάκη Πόβγα έβαλε 22 άτομα έξω κοινοβουλευτικούς. Τους έδωσε και από ένα τευτέρι και τους είπε αυτά που γράφω, αυτά θα κάνετε. Και σε 3 μήνες εκεί κατά τα Χριστούγεννα, ελάτε να μου πείτε τι έχετε κάνει από αυτά. Ούτε να μπει στο Υπουργείο, όχι δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι Υπουργείοι, όχι εξαρτάται από το άλλο Υπουργείο, όχι εκεί μπήκε, δεν υπάρχουν. Αυτά, διαταγή του Προέδρου. Βγαίστε και κάντε τα μάγκες. Δεν χώνεται ο καθένας και από εκεί και πέρα το είδαμε το σύστημα αυτό το 112, το θρηλυκό, το οποίο θα μπορούσε να προειδοποιήσει τον Κοσμάκη στην Καλκιδική. Θα πεις δεν το ξέρανε, όλοι το ξέρανε. Δεν είδανε τους μισούς να φεύγουνε, δεν είδανε τους πρώτους αέριδες. Αλλά ήταν τόσο ισχυρό, δεν πνίγει ο κόσμος, θάλασσα αυτό, δεν κοιτάζεις ρε Σωτήρη. Μην πνιγεί ο κόσμος κοιτάζεις. Δεν πνίγει και κανείς εκτός ένας ψαράς κακός που πει ο άνθρωπος. Θεός χωρέσει τον και αυτόν και την οικογένειά του που μπήκε μέσα να ψαρέψει ενώ ήξερε τον καιρό και τον είπανε φεύγω. Που πάζρε του λέει έλα μωρέ λέει ποια θάλασσα. Ποια θάλασσα. Δεν πνίγει ο κόσμος. Η μανία της φύσης πήρε το άλλο το αυτοκίνητο το βανάκι από πίσω. Το γύρισε ανάποδα. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Και κάτι τύχη που πέσανε ας πούμε πάνω σε κάτι ταβέρνες, εκεί δεν έπρεπε να είναι καν. Μπάς περιπτώσει. Φτηνά τη γλιτώσαμε. Θα πεις φτηνά με 7 νεκρούς, 7 νεκροί είναι 7 νεκροί, 100%. Είπαμε για τα θερμά μας συλληπιτήρια, αλλά θα μπορούσαμε να γίνει μεγάλο κακό. Και βγαίνει που λέτε ο Μπαμπίνος, και τι μας λέει, ότι βρωμούσε μπάφο του Μαξίμου, δηλαδή ρε φίλε εκεί πέρα μέσα τι κάνανε. Για να βρωμάει 2 μέρες μετά,
θα πρέπει μέρα νύχτα να την πίνανε. Και τώρα που φύγανε, τι κάνουνε τώρα, γυρίζουνε στη φύση. Άντε να τους στείλουμε στη φύση τους Σιριζέους και σιδεροκέφαλοι οι καινούργοι που μπήκανε. Στο καλό Σιριζέοι! Θα μας λείψετε ρε φίλοι. Πω 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 τι ήσασταν εσύ. Άκουρε πλακωνότανε στην πάπο μες του Μαξίμου. Να χαθείτε, να χαθείτε τέρατα. Ποιος θα την έρθει. Εκείνος με το μουστάκι το άσπρο, πώς το λέγανε εκείνο. Δεν τους ξέρω κιόλα. Ένας μεγάλο δέντιας, όχι. Βρίζας. Είχανε κάτι ονόματα, μυστήρια. Είχανε. Η δικιά μας εδώ δεν πιστεύω να έκανε τέτοιο πράγμα. Η υπουργός μας δεν είναι, αντικαπλίστε είναι αυτή. Δεν πέφτει σε τέτοια. Αυτό ήταν κυρίες και κύριοι το κύχνιο άσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Για μένα δεν ξέρω, ειλικρινά μου φέρεται από τραγικό αλλά μέχρι και αστείο το ότι βγαίνει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καταγγέλει ότι βρωμοκοπούσε χασίσει το Μαξίμου, το Μέγαρο Μαξίμου και κανείς δεν βγήκε να διαμαρτυρηθεί. Δεν τρέχει τίποτα. Ελλάδα είμαστε. Ελλάδα είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Πέρασε τον Μπουρίνη. Ας γίνει μάθημα ώστε να αλλάξουν κάποια πράγματα και εκεί στη Χαλκιδική θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις, διότι τόσος κόσμος που έρχεται κάθε μέρα, κάθε καλοκαίρι, πρέπει να υπάρχουν και οι υποδομές να τους υποδεχτούν. Μαθαίνω έχει δύο αυτά λέει όλα δύο ασθενοφόρα όλη η Χαλκιδική. Δηλαδή με τόσες χιλιάδες κόσμο, με τόσα παιδιά, τους τουρίστες, θα πρέπει εκείνο το μέρος να είναι καθρέφτης πολιτισμού. Οι παροχές θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να γίνονται αιτία να έρχονται τουρίστες υψηλής οικονομικής στάθμης. Να μην μπορείς να πας να κάνεις ελεύθερα κάμπι και αυτά ο κάθε κοπρίτης όπου να είναι. Να υπάρχει νόμος αλλά να υπάρχει και επίπεδο. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται στη Χαλκιδική. Οι θάλασσες έχουν βρωμήσει. Το νερό, ο ηλεκτρισμός, οι αποχετεύσεις είναι για κλάματα. Οι δε παροχές εκεί πέρα, ειδικά από τους Χαλκιδικιώτες, πα. Αυτούς δεν μπορούμε να τους διορθώσουμε ποτέ. Τους πάρουμε από εκεί. Τους πάρουμε, πάρουμε τους Χαλκιδικιώτες από εκεί όλους. Τους πάμε στη Βουλγαρία. Πάμε τους ξεφορτώσουμε εκεί πέρα στο Γεύγελη. Άντε πάρτε τους. Και τι αφαίρουμε. Αφαίρουμε Πελοποννήσιους. Νησιώτες θα φέρουμε. Φέρουμε νησιώτες Χαλκιδική. Τον γκρεμίσουν, τα φτιάξουν από την αρχή. Φέρουμε και ένα νησιώτη εδώ. Αβάλουμε τον κάθε άνθρωπο στη θέση του. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα τα συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4, ακούτε Γιώργο Συρίγο και Σωτήρη Δασκαλάκη. Το φίλο μου, τον συνεργάτη μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έναν τεράστιο γνώστη, ζητώ συγγνώμη. Ρε Κυρ Κώστα, εκπομπή έχουμε ρε Κυρ Κώστα, στον αέρα είμαστε. Ναι μωρό μου, ναι. Ναι, δώσε. Έχω τηλέφωνο από τον κύριο Κώστα, υπήρξε χθες στην εκπομπή του Ζαγόρα τεράστιος σχολιασμός κυρίου Κώστα για τηλεφώνημα που έπεσε και τη συζήτηση την οποία είχε ένας θρυλικός ακροατής, ο Νίκος από το Γιάννητσα με τον Γιώργο τον Ζαγόρα. Θα σχολιαστούν και αυτά. Σωτήρι μου τι κάνεις, βρίσκεσαι σε φόρμα, είδες εχθές τον αγώνα,
Δεν τον είδε τον αγώνα. Σε όσους από εμάς είδαμε τον αγώνα εχθές και ξεχωρίσαμε κάποια πράγματα, εγώ θα μείνω στον Αουγκούστο, το οποίος άρεσε πάρα πολύ, ο Στόχ μου άρεσε πάρα πολύ, ο Γαϊτανίδης μου άρεσε πάρα πολύ. Η ομάδα δείχνει ότι αρχίζει να βρίσκει πατήματα. Ο δε προπονητής, και πολύ καλά κάνει, συνεχίζει να πειραματίζεται και να στρώνει την ομάδα. Είχαμε, και να πούμε μέσα από την καρδιά μας, τα περαστικά μας στο Φορτούνι, στο ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ελλάδος και του μεγάλου αντίπαλου του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, ένα παιδί που στο πικ της καριέρας του έπαθε αυτό το οποίο έπαθε και θα μείνει έξω για τουλάχιστον 7-8 μήνες και σίγουρα ώσπου να συνέλθει ένα χρόνο για να μπορέσει να ξαναφτάσει στους ρυθμούς, αν και οι τραυματισμοί αυτοί συνήθως αφήνουν και κατάλοιπα, με αποτέλεσμα ποτέ ο παίκτης δεν μπορεί να φτάσει στο σημείο στο οποίο βρισκότανε. Εμείς θα του πούμε τα περαστικά μας και είναι μια μεγάλη απώλεια του Ολυμπιακού, χάνει τον καλύτερο παίκτη της εντεκάδας, μακράν τον καλύτερο παίκτη της εντεκάδας. Πέρσι έκανε ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα ο Φορτούνι και εφέτος σίγουρα θα λείψει. Πάμε στον Αγκούστο. Γράφει εδώ το site ΠΑΟΚ 24. Ήταν αναμφίβολα από τους πρωταγωνιστές του χθεσινού φιλικού, σκοράροντας με ένα πανέμορφο γκολ, ενώ μέρα με τη μέρα δείχνει να πατάει καλύτερα. Φυσικά ο παίκτης αυτός, ο οποίος έπαιζε στην Κορίνθιας, είχε ένα πρόβλημα υγείας, επανήρθε και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Και μόνο το ότι αλλάζει ημισφαίριο και μόνο το ότι εκεί που πηγαίνει ξεκινάει και είναι μέρα και εδώ που έρχεται είναι νύχτα και ο οργανισμός είναι συνηθισμένος άλλες ώρες να κοιμάται, άλλες ώρες να τρώει, άλλες ώρες να γυμνάζεται, μόνο που θα φτάσει σε ένα σημείο και ισορροπήσει σιγά σιγά, από εκεί και πέρα θα αρχίσει να ανεβαίνει. Ήδη έχει μπει σε ρυθμούς και δείχνει ότι είναι μια πολύ καλή λύση. Έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο διάστημα της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας και αυτό στη Θεσσαλονίκη με την ομάδα. Ο Βραζιλιάνος σημείωσε ένα γκολ χθες, το οποίο χειροκρότησαν ακόμα και οι Ρουμάνοι, ενώ μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πατρίδος του, δήλωσε χαρούμενος και ευγνώμων για την κάθε ευκαιρία που παίρνει από τον Άμπελ Φερέιρα. «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ξεκίνημά μου στον ΠΑΟΚ. Ξέρω καλά ότι είναι ακόμα η αρχή, ότι έχω να δουλέψω πάνω σε πολλά πράγματα και ότι θα συμβούν πολλά. Αλλά αισθάνομαι καλά και είμαι χαρούμενος που ήρθαν έτσι τα πράγματα». Τα φιλικά βοηθούν τον προπονητή να βρει το ιδανικό σύνολο και να δώσει ρυθμό στους παίκτες. Γι' αυτό και είμαι χαρούμενος και για τον γκολ που πέτυχα, πραγματικά ένα εκπληκτικό γκολ, επειδή παίρνω σημαντικές ευκαιρίες και προσπαθώ να τις εκμεταλλεύομαι με τον καλύτερο τρόπο. Από την άλλη μεριά, σίγουρα προβληματίζει το ότι η ομάδα δείχνει ότι σε κάποιες θέσεις χωλαίνει. Και μάλιστα ο προπονητής, ο κύριος Φερέιρα, σε δηλώσεις που έκανε, και εδώ μου δημιούργησε ερωτηματικά, φίλε Σωτήρη Δασκαλάκη, είναι το ότι ο προπονητής είπε ότι δεν έχει σε κάθε θέση δύο καλούς παίκτες. Εδώ λίγο διαρωτήθηκα ποιες είναι αυτές οι θέσεις που έχει ο ΠΑΟΚ μόνο έναν καλό ποδοσφαιριστή και δεν έχει comeback πίσω του. Και βλέποντας, ξεκινώντας ας πούμε από τους τερματοφύλακες, θα δούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες,
τον Πασχαλάκη, αυτό που ήρθε από την Ξάνθη, δύο και από πίσω ο Πιτσιρικάς που έρχεται και αυτός παίρνει την ώρα που δικαιούται. Δεξί μπακ ο Μάτος και ήρθε εκεί πέρα και το καλύτερο δεξί μπακ της Πορτογαλίας. Αριστερά είναι ο Γιαννούλης που έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα τα τελευταία δύο χρόνια και μπορεί και εκεί πέρα να πλασαριστεί και κάποιος τύπου να το βοηθήσει. Στα δέσμευε center back, τι να πεις εκεί, το Βαρέλα με τον Κρέσπο, τον Νίκαρσον, τον Χατζησαΐα, να τέσσερα βουνά. Το Αλβανάκι που ήρθε γίγαντας. Τις γραμμές δεξιά-αριστερά. Από τη μια μεριά ο Ζαμπά με το Λιμνιό. Από την άλλη μεριά είναι ο Στόχ. Με το Λάμπρου. Στα δε χαφ. Έχεις μαζέψει εκεί αρκετούς. Ενδεχομένως να θέλει εκεί κανένα κερασάκι. Αλλά επιτελικούς παίκτες υπάρχει ο Πέλκας με τον Μπίσεσβαρ. Υπάρχει στο χτάρι ο Καντουρί, υπάρχει ο Αγκούστο, υπάρχει ο Μίσιτς, υπάρχει ο Κάτσε. Σίγουρα θέλει και ένα ψιλοκέντημα εκεί. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα είναι έτοιμη. Τα δε δύο σεντερφόρο, Ακπομπ με το Σφιντεύσκι και αυτοί δείχνουν ότι μπορούνε. Άρα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ έτοιμη ομάδα. Για να δούμε εδώ πέρα. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας χθες ουσιαστικά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του μετά το φιλικό με την Κλουζ. Ο Άμπελ Φερέιρα είδε όλους τους παίκτες του αγωνιζόμενους στα φιλικά, αλλά και τη δουλειά που κάνει ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά στις προπονήσεις καθημερινά και πλέον αναμένεται να προχωρήσει στις αποφάσεις του. Για να δούμε ποιοι παίκτες ενδεχομένως θα κοπούνε. Ο Χατζησαΐας θα μείνει έστω για τέταρτος center back. Θα τον κρατήσει τον Κάτσε. Ποια από τα παιδιά που δείξανε ότι το έχουν, ο Μιχαηλίδης σαν πέμπτο center back, μπορεί να μείνει? Ο Γαϊτανίδης που έδειξε, έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ χθες. Ταχύτατος, έφυγε μπροστά και πλάσαρε υποδειγματικά τον τερματοφύλακα περνώντας την μπάλα από πάνω. Δείχνει ότι το έχει. Και φέτος οι αγώνες θα είναι πάρα πολλοί και σίγουρα θα χρειαστούν πολλοί παίκτες. Ο Πορτογάλος τεχνικός σημείωσε από την πρώτη στιγμή πως θέλει ένα συγκεκριμένο αριθμό παικτών για να δουλεύει. Κάτι που σημαίνει πως αυτό το διάστημα είναι κρίσιμο τόσο για τις αφίξεις όσο για τις αποχωρήσεις. Έτσι είναι. Έχουμε και τον Νουάρντα. Τι θα γίνει με τον Νουάρντα, ρε φίλε? Έχει μυαλό να του δώσει μια ευκαιρία ακόμα? Ποιος θα τολμούσε να πάρει αυτό το ρίσκο και να δώσει στον Νουάρντα δεύτερη ευκαιρία? Εκτός από τον μπουρντίσουνε. Μπουρντίστε τώρα να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Αλλιώς δεν βάζει μυαλό αυτός. Είναι κρίμα που το ένα κεφάλι τρώει το άλλο. Είναι κρίμα για το πολύ μεγάλο αυτό ποδοσφαιρικό ταλέντο να έχει αυτή την κατάληξη. Σίγουρα δεν θα του δώσουν άλλη ευκαιρία. Δεν ξέρω, εάν θα με ρωτούσε εμένα, δεν μπορώ να πω, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι ένας παίκτης που δεν πήρε, εδώ που τα λέμε, τις ευκαιρίες που έπρεπε να πάρει από τον Λουτσέσκο. Θυμάμαι, ήταν σε ένα παιχνίδι εκεί με την Μπενφίκα, ήταν πρώτος παίκτης στη Λισαβόνα, έβαλε και τον γκολ και την άλλη Κυριακή τον απέκλεισαν τελείως από την αποστολή. Δεν μπόρεσε να τον χειριστεί, αλλά και αυτός όπου πάει δίνει αφορμές. Δείχνει ότι είναι ασυγχώρητος πολλές φορές, αμετανόητος. Κρίμα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Κρίμα για αυτό τον παίκτη. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο ΠΑΟΚ, ελπίζω οι χειρισμοί που θα κάνει
να είναι αυτοί που θα πρέπει να γίνουνε. Θέλει συγκεκριμένο αριθμό παικτών, λέει, για να δουλεύει, κάτι που σημαίνει πως αυτό το διάστημα είναι κρίσιμο τόσο για τις αφίξεις όσο για τις απογορήσεις. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ θέλει 2 εισάξιους παίκτες σε κάθε θέση, δηλαδή ένα αριθμό παικτών που φτάνει στους 21 με τους 22, 11 και 11, 22. Νούμερο που απέχει αρκετά από τα τωρινά δεδομένα, ενώ η ώρα της κρίσης έφτασε και για τους μικρούς. Λέει το ΠΑΟΚ 24. Ξέρω είναι, ποια είναι η βάση της ομάδας, αλλά εμείς την ανακατέψαμε με βάση τις θέσεις τους, χωρίς όμως να τις αλλάξουμε. Ξέρουμε πως έχουμε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική βάση, όμως επειδή θέλουμε να παραμείνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, πρέπει να έχουμε, αυτό που είπα και προηγούμενα, 2 ποδοσφαιριστές, 2 επιπέδου ή 2 επιπέδου μάλλον, σε κάθε θέση. Αυτή τη στιγμή δεν τους έχουμε. Εδώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η ομάδα είναι υπερπλήρη κατά τη γνώμη μου σε όλες τις θέσεις. Τώρα, εάν θα υπάρξει ένας ποδοσφαιριστής σε κάποια θέση, στο εξάρι που συζητάει άλλος ο κόσμος, αν και σε εκείνη τη θέση, αν θα ήμουνα Λουτσέσκου και ήθελα να το συζητήσω λίγο αργότερα, θα έχουμε και τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, ο οποίος πήγε στην εκδρομή που έκανε στην Ολλανδία και πέρασε και είδε και κάποιες προπονήσεις, αν θα μπορούσε η θέση του 6 με εσωτερικές αλλαγές να καλυφθεί. Εγώ νομίζω ότι ένας καλός προπονητής ήδη έπρεπε να έχει δοκιμάσει κάποιους παίκτες, έστω να τους δοκιμάσει. Ίσως το κάνει μέσα στην εβδομάδα σε αυτή τη θέση, αλλά και από την άλλη μεριά σκαλίζει για την Ευρώπη, μήπως βρει κάτι καλό. Οι μέρες έχουν μαζευτεί, άντε και έρθει μέσα στην εβδομάδα ο παίκτης, αν δεν είναι εντελώς έτοιμος, εάν δεν το ξέρει ο προπονητής, εάν δεν ξέρει τα συστήματα και δεν μπει με τη μία στην ομάδα, δεν πρόκειται να παίξει στα προκριματικά του Champions League. Και έτσι θα πρέπει να βολευτείς με τους παίκτες που έχεις. Καθυστέρησε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ επάνω σε αυτό το τομέα. Θα πεις υπήρξε και το πρόβλημα με τον Λουτσέσκου, ναι. Υπήρξε, αλλά την ομάδα την ξέρατε. Το ότι από τα χαφ λείπουν 5 παίκτες, ο Ζάχοφ, ο Κάνιας 2, ο Μαωρίτσιο 3, ο Βέρμπλουμ 4 και ο Ολιβέρα 5, και στη θέση αυτών ήρθε μόνο ο Αυγούστο. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει να έρθουν άλλοι 4 εκεί. Ίσως για αυτές τις θέσεις να μιλάει και ο Φεραίρα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα ποικιλόμορφη που δύσκολα θα μπορεί ο αντίπαλος να την εξουδετερώνει. Να μην ξέρουν δηλαδή τι να περιμένουν από εμάς. Η διοίκηση ξέρει τι θέλω, γνωρίζει καλά τις ανάγκες του συλλόγου. Στόχος μας είναι να γίνει η ομάδα πιο ανταγωνιστική εσωτερικά. Έτσι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι για τους δύσκολους αντιπάλους που μας περιμένουν. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα μικρό αλλά ανταγωνιστικό ρόστερ. Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις μετά την ανάλυση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας αλλά και των φιλικών αγώνων και έχω ενημερώσει τη διοίκηση. Μάλιστα. Έχουμε πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε στην ομάδα. Μάλιστα. Πιστεύουμε σε αυτούς, γι' αυτό καλό θα είναι να δοθούν δανεικοί ώστε να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να εξελιχτούν, παρά να μείνουν εδώ και να μην αγωνίζονται, σημείωσε χθες ο Αμπέλ Φερέρα, και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έφτασε η ώρα των αποφάσεων. Εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε το θέμα. Είτε ΠΑΟΚ είτε Άρης, Βέρες Τζίτζιλα θα πάρεις. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο σε μας θα βρεις. Εργοστάσιο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί.
Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιαδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα. Από το 1975 προσφέρουμε τα ομορφότερα κοσμήματα της πόλης. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός σκαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε τώρα στο 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από το χώρο σας. Εντός 48 ώρων. CFD Carpets Κολοκυθάς. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ανοίγουμε γραμμές στο 2310-287-888 για να έχουμε και τις δικές σας απόψεις πάνω σε αυτό το οποίο είπαμε και για τη Χαλκιδική και για αυτά που κατήγγειλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μπάμπης, ο Παπαδημητρίου. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε αυτό, ότι βρωμοκοπούσε ναρκωτικά το Μαξίμου. Αυτό είναι κάτι που μας εκθέτει παγκοσμίως, ότι μέσα ας πούμε στο Λευκό Οίκο της Αμερικής να κάθονται και να καπνίζουν ναρκωτικά και να βρωμάει ο Λευκός Οίκος. Θα γινόταν αυτό σε ένα σοβαρό κράτος. Αλλά και για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, το χθεσινό αγώνα, και αν θα πρέπει να γίνουν κι άλλες μεταγραφές τώρα ή να δει η ομάδα πώς θα πάει στους προκριματικούς του Champions League και αν θα περάσει να έχει και τη δυναμική την οποία χρειάζεται στις μεταγραφές ή να πάμε όπως πάει η ομάδα, γιατί εδώ που τα λέμε δεν ξέρω τι λέει ο Φερέρα, εγώ την ομάδα τη βλέπω ότι είναι υπερπλήρης, αλλά πάντα ο εχθρός του καλού όπως λένε είναι το καλύτερο. Αν υπάρχει καλύτερος παίκτης από τον πρώτο, δηλαδή ένα καλύτερο center back από τον Βαρέλα και τον Κρέσπο, λέω ένας καλύτερος θερματοφύλακας από τον Μπασχαλάκη, ένας καλύτερος παίκτης από τον Καντουρί, από τον Μπίσεσβαρ, από τον Λιμνιό, από τον Αγκόπι, τον Σβιτεύσκι, ο οποίος βγάζει και αυτός μάτια. Αν υπάρχει καλύτερος, πολύ ευχαρίστως κατά τη γνώμη μου, να τον πάρει ο ΠΑΟΚ για να δούμε και καλύτερο θέαμα. Αλλά είναι, αν είναι να πάρει παίκτη σε εκείνη τη θέση, σαν για αυτούς που έχει, καλύτερα σπάει έτσι και μετά βλέπουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε σε διάλειμμα σου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287-888. Η πρώτη σύσκεψη που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν να πάει στην ΕΡΤ και να δει τι συμβαίνει με τα συμβόλαια τα οποία έχει υπογράψει ο οργανισμός, να δίνει τους αγώνες, να τα βλέπει ο Κοσμάκης και να τη βγάζει μπέικα μέσα στα προβλήματα που έχει η κοινωνία μας. Είναι μια ανάσα το να βλέπεις δωρεάν τους αγώνες. Και το πρώτο που πήγε ήταν εκεί. Η ΕΡΤ έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Άρεος, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα ή δύο δεν ξέρω, αλλά έχει και ένα προσύμφωνο κάνει με την ομάδα του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και του ΟΦΗ νομίζω, ώστε τα επόμενα 3 χρόνια να τα τηλεοπτικά δικαιώματα να είναι της ΕΡΤ. Και το κοιτάνε και το ξανακοιτάνε και όχι πολλά είναι και όχι λίγα είναι και όχι... Σιγάρε, πρόεδρε, σιδεροκέφαλος πρώτα πρώτα, το ξανάπαμε αυτό. Από εδώ θα κάνεις την οικονομία. Δηλαδή ο μόνος λόγος ύπαρξης της ΕΡΤ που είναι... Δεν είναι τίποτα άλλο, τα αθλητικά. Δεν έχει και τίποτα άλλο. Γιατί να γυρίσεις το κανάλι, να δεις μια εκπομπή, να δεις ένα σύριαλ, να δεις ένα σοβαρό ντοκιμαντέρ,
να δείξει, να βγει στην Ήπεδρο, να δείξει την πρωτογενή παραγωγή, να δείξει τις προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι του Μόχτου, να δείξει την οτροφία, να δείξει αλίες, να δείξει ιχθυοκαλλιέργειες. Τίποτα. Μόνο αυτό έχει. Παρακάνεις τώρα οικονομία από το μόνο έσοδο που μπορεί να έχει η ΕΡΤ. Να πάρουμε την πρώτη γραμμή. Ορίστε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Θέλω μία παρατήρηση να κάνω. Βεβαίως. Με πολύ καλή διάθεση. Βεβαίως. Είπατε όσα είπατε για τον Μπάμπη, τον δημοσιογράφο. Τον Παπαδημητρίου. Τον Παπαδημητρίου. Μήπως θυμάστε τι του έκανε η Λιμπερασιόν. Πώς το χαρακτήρισε η Λιμπερασιόν. Όχι. Και θέλω να το ακούσω. Τον έφτιασε. Από το μόνο. Τον έφτιασε. Και πέρα από αυτό. Στο μαξί μου σχεδόν κάθε μέρα ήταν και κάποιος ξένος που επισκεπτόταν. Λες να μύριζε και εκεί και τότε μπάφο. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σας και αν ξέρετε κάτι παραπάνω και παρακαλώ κλείστε το, κλείστε, χαμηλώστε αυτό που ακούτε γιατί μικροφωνίζει και ακούγεται τη φωνή μου. Πολύ ωραία, συμφωνεί. Η γνώμη μου είναι σαφής. Ο κ. Παπαδημητρίου ήταν γνωστός κατασκευαστής fake news. Το είπα νομίζω, ότι δεν άκουσα να πει μία κουβέντα σε 4 χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε έστω και ένα καλό. Ήταν επιθετικός εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και χειροκροτητής της αντιπολίτευσης. Κάτι ναι, που δεν αρμόζει ένα δημοσιογράφο. Και ότι εγώ δεν θα τον ψήφισα ποτέ. Απλώς μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δεν απαντήθηκε. Μου είπατε τώρα η Λιμπερασιόν. Τι να απαντήσει. Μα είναι τρομερό, κύριε μου, αυτό το οποίο είπε. Μα από μόνο του μυρίζει ψεύτικο. Βεβαίως. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν θέλω να το πιστέψω ότι μέσα στο Μαξίμου στα γραφεία καπνίζανε ναρκωτικά. Όταν στο Μαξίμου πηγαίνανε κάθε μέρα, τι θες, ο Πούτιν, ο Ερντογάν, ο Ομπάμα, πώς μπορούσε να κάνουν, να τα ψυκάζανε για να φύγει η μυρωδιά. Δηλαδή είναι τραγικά πράγματα αυτά. Και από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία δεν έπρεπε να τον προσγειώσει, να του πει τι είναι αυτά που λες. Μα δεν τον προσγειώσε ούτε για την προληπτική γραμμή στήριξης. Το προσγείωσε. Όχι. Όχι. Και κάτι που εμένα δεν μου άρεσε, παρόλο που εγώ δεν είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου άρεσε καθόλου γενικά ο τρόπος αυτουνού του άλλου. Μην ανησυχείτε. Και βέβαια, έχετε δίκιο. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ο δημοσιογράφος πρέπει να βλέπει. Εντάξει, έχει μια απόκληση του καθενός. Σαν άνθρωπος που είσαι, θα έχεις κάποιο συμπάθεια. Αλλά αυτό το μίσος. Ο πρωτοσάλτε, ας πούμε, ο Τζίμας εκείνη, δηλαδή όλοι οι παλιοί. Οι παλιοί σοσιαλιστές, όλοι αυτοί που ξαφνικά γίνανε νεοδημοκράτες. Έλατε, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή να τρελαίνεσαι, το καψής. Δηλαδή όλοι αυτοί δεν θέλω να τους βλέπω, κύριε μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνούμε, εντάξει. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε κι εσείς καλά. Έτσι είναι. Και λέει ο άνθρωπος ότι πας περιπτώσει αυτά τα πράγματα δεν γίνονταν. 2-31-0-287-888. Και από τι έχουμε τώρα εδώ, διαβάζω, ο Αμπέλ Φερέιρα έδωσε, λέει, διήμερο ρεπό στους παίκτες του προκειμένου να γεμίσουν μπαταρίες μετά από ένα απαιτητικό διάστημα προπονήσεων και φιλικών αγώνων. Η επόμενη προπόνηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με τους ασπρόμαυρους να σκορπίζουν αυτό το διάστημα. Ο Αμπέλ Φερέιρα και το επιτελείο του αναχώρησε με προορισμό την Πορτογαλία, ενώ μαζί τους έφυγε και ο Μάριο Μπράγκο την ώρα που συζητήσει με φόντο το παιχνίδι του Champions League συνεχίζεται με τον Πορτογάλο τεχνικό να έχει πάρει πλέον τις αποφάσεις του. Άντε να σε δούμε. Το ότι πηγαίνει στην Πορτογαλία μαζί και ο Μάριο Μπράγκο και ο Φερέιρα ίσως να σημαίνει ότι μπορεί να έρθουν
και κάποιοι παίκτες από εκεί. Έχουμε στο τηλέφωνο ένα φίλο, έναν ερευνητή και εραστή του ποδοσφαίρου, έναν καλό ακροατή και προσωπικό μου φίλο, τον οποίο όμως θα το... Ζητώ συγγνώμη να πιω μια γουλίτσα νεράκι. Θα τον παρακαλέσω, επειδή τον θέλω να συζητήσουμε. Είναι ο μόνος ο οποίος πήγε, εκτός φυσικά από τους απεσταλμένους των ραδιοφώνων και των εφημερίδων, και παρακολούθησε τις προπονήσεις. Θα τον παρακαλέσω να περιμένει λίγο ώστε να περάσουμε στις άλλες γραμμές και μετά να συζητήσουμε, μαζί σε περισσότερη ώρα. Ορίστε, η επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία μου. Τι κάνετε, κύριε Συρίγο? Πολύ καλά, κυρία μου. Με ποια κυρία μιλώ? Είμαι η κυρία Μαρία, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Κυρία Μαρία μου, σιδηροκέφαλη στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακολουθεί ο σύζυγός μου, αλλά εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Ο κύριος Μπάβης που είπε ότι το Μαξίμου μύριζε χασίς. Ναι. Ναι. Πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία από τη μυρωδιά του χασισιού. Αλλιώς πώς το κατάλαβε? Αλλιώς πώς το κατάλαβε? Είναι μια σοβαρή προσέγγιση. Ναι. Είναι, λέω, μια πολύ σοβαρή προσέγγιση αυτή που κάνετε. Εμένα μου έκανε αλγινή εντύπωση, διότι δεν είναι που τα ακούει ο Κοσμάκης και οι οικογένειες και τα παιδιά. Και σου λέει, αφού καπνίζουν μέσα στο Μαξίμου, δεν την ανάβουμε κι εμείς εδώ που είμαστε τώρα όλοι παρέα? Έλατε, και παρασύρει και τον κόσμο. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Λίγο τσίπα, λίγο βρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Γιατί. Δεν ξέρω. Για να βγουν οι σκελετοί από τις δουλάπες όπως και βγήκαν, ε? Ποιοι σκελετοί? Οι παλιοί. Μάλιστα. Μπάς περιπτώσει, τώρα σκελετοί, πολλά καινούργια παιδιά. Εμείς να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία βασικά. Ναι, για το καλό το δικό μας, των παιδιών μας, της οικογένειας μας, της Ελλάδας, της πατρίδας μας. Των παιδιών μας να έχουν δουλειές. Μακάρι. Και να μην γίνεται στήρα αντιπολίτευση όπως έγινε. Σας είπα, δεν είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ναι, τέτοια αντιπολίτευση από όλες τις μεριές δεν μου άρεσε καθόλου, και ειδικά από δημοκράτες όπως το παίζανε προοδευτικοί τα ονόματα που είπα προηγούμενα, να βγαίνουν με τέτοιο χυδαίο τρόπο μίσος και να κάνουν αντιπολίτευση. Ναι, και μίσος. Και μην να σας πω κάτι. Ναι, πέστε κυρία μου, αν θυμάστε κάποια κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά να έχει φάει τόσο πόλεμο, ένθεν κακήθεν, και από μέσα και απ' έξω. Βεβαίως. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοια, εγώ δεν θυμάμαι να υπήρχε. Το ξεκίνησε το Μέγκα εκεί με τους Πρετεντέριδες και τα λοιπά, και μετά το Σκάι το αποτελείωσε, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Ακριβώς. Και το σας το ξαναλέω και το λέω, και δεν έχω ψηφίσει ποτέ μου αριστερά. Ούτε αλλά εγώ δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Όχι, μα ήταν αντιδεοντολογικό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ΕΣΟΡΟΥ τι έκανε? Εγώ αναρωτιέμαι. Εντάξει, αναρωτιέμαι. Όταν δεν ξεπερνάς, αλλά εδώ ο κύριος Μπάμπης τώρα τα ξεπέρασε τα αυτά. Να είστε καλά. Έχει, κυρία Μαρία μου. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, γεια σας. Ορίστε ο επόμενος. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Μια χαρούλα, κύριε μου. Δήθεν αντιπολίτευση που έλεγε η κυρία από το κανάλι Α, R1, R2, R1 σίγουρα συμφωνώ μαζί σας. Στο κανάλι Α δεν νομίζω ότι... Α, ο κύριος Βερίκιος και ο κύριος Ρόιτερ, φίλος κύριε, είναι το κόκκαλο. Άλλο το να κάνεις μια διαφορετική άποψη να λες, και άλλο να είσαι... Πάση περιπτώσει, αυτά είναι στο παρελθόν. Το Open τι ήταν το Open? Δεν ήταν τη κλάση του Sky, κύριε μου. Όσο πατούσε η γάτα. Ο Sky έκανε κακιά αντιπολίτευση. Δεν μου άρεσε. Ο Sky, μόνο ένα κανάλι. Εγώ σας είπα. Και το έκανε από σοβαρούς δημοσιογράφους. Τώρα όλοι αυτοί, ο Καψής, ο Τζίμας, ο Παπαχελάς, πήγε να μιλήσει ο Τσίπρας την τελευταία φορά, τον αφήσα να μιλήσει τον άνθρωπο. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι μια
μυθοπλασία το, από το λόμπι των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι πιστεύουν ότι είχαν αντιπολίτευση και μόλις σας παρέθεσα 5 κανάλια που ήταν υπέρ, και λέω για τον Α, ο οποίος είχε κάποια χρέη πρόβλημα ο ιδιοκτήτης του. Και ο Κοντομινάς, ναι, του χαριστήκανε, ξέρετε, ναι, ναι, κάτι, ναι, ναι, για αυτό, ναι, ναι, το θέμα. Δεν εξυπηρετήθηκε, ενώ έπρεπε να ήταν κάπου μέσα σε κάποια ριζόρτ εκεί κατά τον Πειραιά. Κυκλοφορεί ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος. Και του χαριστήκανε, λέει, κοντά 80 εκατομμύρια. Δεν ξέρω το ποσό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τις μυρωδιές και τις ουσίες. Ναι, εδώ τι γίνεται, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτές είναι πολύ εύκολα να τις μυριστείς. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εντάξει, τώρα δεν είναι λίγο χοντρό ότι βρωμούσε το μαξί μου μπάφο? Δεν είναι λίγο χοντρό? Κάθε μέρα ο Ομπάμα και ο Πούτιν δεν πήγαινε εκεί, όπως είπε ο κύριος. Δηλαδή, μόλις δεν πήγαινε ο Πούτιν, την ανάβανε με τη μία. Ξέρω εγώ, ο κύριος Καρανίκας είναι αυτός που πέρασε. Ο Καρανίκας, δεν θέλω να πιστέψω, χρυσέ μου, αυτό το πράγμα τώρα, με τίποτα. Επίσης, με τις εκλογές ένιωσα ότι στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ανάμεσά μας, το 31,5%, νιώθω ότι μεταφέρθηκε η μελίτη και το ξινό νερό φλωρίνης στην πόλη μας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι. Όχι. Α, δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί ξέρετε το χωριό Μελίτη Φλωρίνης? Μελίτη Φλωρί, όχι. Τι γλώσσα μιλούνε? Μπορεί, έχουνε τίποτα, κανένα ιδίωμα εκεί πέρα, σκλάβο μακεδονικό. Όχι, δεν είναι το ιδίωμα, είναι η φανατίλα που έχουνε. Άλλο ιδίωμα που μιλάνε σε κάποιες άλλες περιοχές και άλλο εκεί της Μελίτης. Μελίτη, Μελίκη μήπως? Μελίτη Φλωρίνης. Μάλιστα. Έχει πιστεύω... μειονότητα. Κοίταξε, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν μειονότητες. Τώρα, άμα είναι και 5-10 χιλιάδες αυτοί, δεν σε 10 εκατομμύρια. Αν είναι μειονότητα, μπορούν να ονομαστούν Βούλγαροι. Ναι, ναι. Όχι να κλέβουν το brand name της Μακεδονίας. Αυτό είναι, ρε φίλε, πέρα. Τώρα είναι δυνατό να υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να, όταν λέει Μακεδονία, να σκέπτεται τους Σλάβους τώρα? Μην τρελαθούμε δηλαδή. Δηλαδή, ένας μορφωμένος άνθρωπος, οπουδήποτε πάει, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ένας μορφωμένος, όταν λέει Μακεδονία είναι Ελλάδα τώρα, τι να με πούνε να σου τώρα. Να σου πω ποια είναι η προπαγάνδα αυτή που λένε. Αυτοί προσπαθούν να αποδείξουν ότι το 146 π.Χ. οι Μακεδόνες εξαφανίστηκαν από τους Δρομαίους, άρα δεν υπήρχαν Έλληνες πια και ήρθαν αυτοί και εμείς είμαστε, είναι οι Μακεδόνες, ας πούμε. Τώρα, πώς θα μας αποδείξουν και πριν ότι ήταν, ξέρω εγώ, μιλούσαν αυτή τη γλώσσα? Είναι η προπαγάνδα που χρησιμοποιούν και οι Βουλγαροί. Θυμάσαι έναν γραφικό, έναν στοίδι από την Έδεσα, τι απίθανος τύπος ήταν και εκείνο, δεν ξέρω, τον θυμάσαι? Μπα! Που είχε αναστατώσει ολόκληρες μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδος με το Bulgar Mac, που έγραφε τρελά πράγματα εκεί. Έβριζε τους Πόντιους, τους Πάντες, τους Πελοποννήσους, ό,τι ήθελες έλεγε, και ήθελε να αποδείξει ότι αυτά είναι όλα βουλγαρικά. Αυτοί μεταξύ τους, οι Βούλγαροι και οι, σε εισαγωγικά, Μακεδόνες, έχουν διαμάχες, ξέρεις. Σκοτώνονταν το ουράνιο τόξο με αυτούς, να πούμε, με τους βουλγαρόφρονες. Μάλιστα. Λοιπόν, ουράνιο τόξο είναι Σλάβοι, γιατί οι Βούλγαροι δεν είναι Σλάβοι, είναι Μόγγολοι. Μογγολικής φυλής είναι η Βούλγαροι. Μας αποκάλυψε η οργάνωσή τους ότι ήταν κίνημα που το κάνανε, λέει, αναρχοσοσιαλιστές τον 18ο αιώνα. Τώρα τα λένε, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Έτσι. Βέβαια. Τώρα, λέει, γίναμε νέο έθνος μακεδονικό, οπότε ναι, να ας πάρουμε το brand name, ας πούμε κάτι άλλο, ας πούμε ότι είναι Σουμέρι. Να πάω κι εγώ εκεί προς τη Σουμερία, να βάλω ελληνική γλώσσα και να πω είμαι Σουμέριο. Αυτό κάνουν αυτοί. Δηλαδή, κλέβουν η ιστορία, γιατί τι να πούν, τι είναι Βούλγαροι, Ταταρομόγγολοι? Δεν έχεις brand name, δεν έχεις υψηλής ποιότητας. Από πίσω. Είχε, μου λέει, ένας φίλος και ομάδα γάμα εθνικής φέτος Μελιτέας Μελίτης. Πω Παναγία μου. Έχεις αμέσως. Να σε καλά, πρέπει να κλείσω γιατί έχω δύο γραμμούλες ακόμα, ορίστε. Ναι. Ναι, ορίστε. Έλα, Γιώργα μου. Ναι, κατέβασε λίγο το ραδιόφωνο σου. Έλα, ρε, ο Γιώργος. Γεια σου, κύριε Γιώργο μου, από την Ιμαθία ο κύριος Γιώργος. Κατέβασε λίγο το ραδιόφωνο σου. Το κλείσα. Μπράβο, Γιώργη μου, μπράβο. Τι κάνεις? Είμαι μια χαρά.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα. Έχω για... Πολύ μένος, παιδί μου, πολύ μένος. Όντως, εγώ αυτό πρώτη φορά το είδα το πράγμα. Όχι πρώτη, κι άλλες φορές, όλα τα κανάλια εκεί, εκεί. Και εγώ δεν ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, μην νομίζεις, δεν ψήφισα. Αλλά το δίκιο του λες, μπράβο σου. Ναι, φίλε, τι δεν πω. Είναι αλήθεια, παιδί μου. Δεν πούμε την αλήθεια. Όπου από τέτοιο αυτό, τέτοιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Αυτοί κάνουν πολιτική, αυτοί έχουν ξεφυλίσει τα πάντα. Ναι, τώρα κάτσουνε, τώρα ακούει ο κόσμος έξω, ακούει στο εξωτερικό, τώρα στη Γερμανία, στη Γαλλία, ακούνε ναι. Ο απόδημος ελληνισμός, 1.000.000 παιδιά μόνο που φύγανε, ότι εδώ στην Ελλάδα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου ναι. Τώρα καπνίζουνε χασίσι. Εντροπή αυτό. Και δεν έχουν κανένα να τους βάλει λίγο. Και θέλω το Μητσοτάκη, με τον οποίο βλέπω οι κινήσεις οι οποίες κάνει είναι γρήγορες και σοβαρές, θέλω να επιληφθεί και να το διαγράψει. Άντε ρε φύγει από εδώ πέρα. Ποιο να διαγράψει, βρε Γιώργη. Αυτό να διαγράψει, ρε Γιώργη. Ξεφτελίζει την πατρίδα μου. Ξεφτελίζει την πατρίδα μου, δεν αφήνω κανέναν. Ακριβώς. Καλά ψωγλάνη. Να μιλάει για την πατρίδα μου. Δεν τρέπεται, ρε λίγο. Πάντω στη θέση του εκεί, ρε παιδί μου. Εμείς το λέμε. Λίμπερο είσαι. Βέβαια. Αυτά δεν είναι πράγματα σωστά, όντως ξεκινήσει. Άρα από τώρα, παλιά άνθρωπε, που θα πεις με στο Μαξίνο καπνίζεις χασίσι και είσαι ποιος, βουλευτής. Γιώργο, αυτούς ποιος τους εκτρέφει, ξέρω ποιος τους βάζει εκεί να τα λένε, αυτά είναι βοδροκάναλα. Και εδώ απέναντι μας το πρωί που βγαίνει 9 με 12, 11, άκουσες τι λέει στο ράδιο. Ο τερματασφαλίτης! Α, σε παρακαλώ, έφυγες Γιώργη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κάθε παραγωγός είναι, έχει τα θέματά του. Μην με βάζεις ούτε το σταθμό μας, ούτε εμάς προσωπικά να μπαίνουμε σε διαμάχες. Ο κάθε άνθρωπος λέει αυτά τα οποία πιστεύει. Από εκεί και πέρα κρίνεται από τον κόσμο. Δεν σου αρέσει, γυρίζει το κανάλι και τελείωσε. Και μέχρι εκεί, ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Γεροντά μου, καλημέρα. Γεια σου Νικολάκη μου, θα σε καλέσει ο σταθμός να πάω στο διάλειμμα. Μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο μέχρι να ανοίξω εγώ γραμμές. Θέλω να κάνω μια συζήτηση με τον φίλο μου τον Νίκο, με τον οποίο θέλω να ενημερώσω ότι έχει θερμούς χαιρετισμούς από τον φίλο και ακροατή μας τον κύριο Κώστα, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο και μου εξήγησε ναι. Το τι συνέβη. Μου είπε ότι παρεζήρθη από το δόλωμα που του έριξε ο διευθυντής του προγράμματος μας εδώ, ο κύριος Ζαγόρας, λέγοντας ότι του στέλνεις μηνύματα και τον συκοβαντής, με αποτέλεσμα μου λέει, ρε Γιώργο, είμαι ευέξαπτος και καμιά φορά λέω και καμιά κουβέντα παραπάνω. Εγώ τον Νίκο τον αγαπάω και θα βγω να το δηλώσω και στο ραδιόφωνο. Του λέω εντάξει, θα τα πω εγώ και στον αέρα και στον Νίκο, ο οποίος στεναχωρέθηκε γιατί, άρα μου λέει μετά είσαι παπά, εκείνη κουφάλος αγόρας. Λέω τι να σε κάνω. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με Νίκο από Γιαννιτσά, με κύριο Κώστα, με όλους εσάς και πάνω απ' όλα με τον Μπάμπη. Ρε Μπάμπη, τόσο χασικλίδες είναι πια αυτοί οι Σιριζέοι, ρε παιδί μου, να μην μπορούν να κρατηθούν. Απαπαπαπα. Για να δούμε με έναν γνώστη πραγματικά του ποδοσφαίρου, για μένα είναι ένας λάτρης και ερευνητής του ποδοσφαίρου, ο φίλος ο Νίκος, ο Γιαννιτσώτης, διέθεσε τις διακοπές του, μάλλον συνδύασε τις διακοπές του με την οικογένεια, πάει στην Ολλανδία και πέρασε και μια βόλτα να δει και τις προπονήσεις. Και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση μαζί όσον αφορά όχι τόσο την προετοιμασία, αλλά τη γενική εικόνα της ομάδος. Αυτό που ζητάει ο Φερέιρα, λέγοντας ότι δεν έχει εισάξιους παίκτες σε κάποια θέση, στέκει κάπου. Προσωπικά για μένα έχει εισάξιους παίκτες σε όλες τις θέσεις. Είναι μια ομάδα υπερπλήρης ο ΠΑΟΚ. Τώρα, αν θα βρει ένα παίκτη που ενδεχομένως να υπάρχουν στη θέση του, παραδείγματος χάρη ο Στόχ, ένας παίκτης από το πάνω ράφι, όπως και να γίνει αυτοί οι παίκτες χρειάζονται. Εάν βρει τέτοιον παίκτη από πάνω ράφι να μπορέσει να το φέρει στην ομάδα, καλώς να ορίσει. Άρα να μου φέρνει σαπάκια
σε μια ομάδα που είναι δουλεμένη, έτοιμη και είναι υπερπλήρης. Όχι ότι έφερε ο άνθρωπος, λέω, εάν θα φέρει παίκτες τέτοιους, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν τους χρειάζεται. Με εσωτερικές αλλαγές μπορεί να καλύψει ενδεχομένως κάποια κενά που υπάρχουν, αν υπάρχουν, Νίκο. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Δεύτερο τηλέφωνο με επίθεση αγάπης από τον κύριο Κώστα, ο οποίος σου λέει ότι σε περιμένει σε ένα μαγαζί που είπατε, όπου σου έχει μια μεγάλη ευχάριστη έκπληξη και ευελπιστεί εφέτος εκεί στο Λιτόχωρο που κάνουμε το ραντεβού. Θα έρθει και ο φίλος ο Ανδρέας από τη Δανία να μπορέσει να είσαι κι εσύ και να τα πείτε και από κοντά. Πάμε στα θέματα μας. Καταρχήν φίλε Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω για το ότι μου δίνεις συνεχόμενο βήμα στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθώ πολλά χρόνια και κάθε χρόνο αισθάνομαι πολύ πιο χαρούμενος, γιατί θυμάμαι τον ΠΑΟΚ της Κουτσούφλιανης και βλέπω και τον φετινό ΠΑΟΚ και τις διαφορές που μπορεί να έχει και στην οργάνωση και στους τομείς και στην αντιμετώπιση γενικά και των ανθρώπων του εξωτερικού, γιατί όταν ας πούμε συνδύασα τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις με το να πάω να δω και 2-3 προπονήσεις της ομάδος, το ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από επιστήμονες στο αντικείμενό τους. Νίκο, για να σε ρωτήσω επάνω σε αυτό που λες, θα σου κάνω κάποιες διακοπές και θα συνεχίσεις το συλλογισμό σου. Αυτοί που φύγανε με το Λουτσέσκου, ποιοι ήτανε από το προπονητικό team? Ήτανε τα δεξιά τους χέρια, ήτανε δηλαδή, ο γυμναστής του. Ο γυμναστής. Ήταν καλός, ναι, αυτός. Ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτός ήταν που είχε, τον είχαμε από έναν προπονητή, Στέφενς, πώς το λέγανε. Όχι, ήταν δικός του προπονητής, ήταν δικιά του εισήγηση. Μάλιστα. Όπως και ο βοηθός αναλυτή που τον βοηθούσε σε θέματα τακτικά, ήταν δικοί του άνθρωποι, οι οποίοι φύγανε πακέτο όλοι μαζί για την Αραβία. Δηλαδή τώρα έφυγε ο βοηθός προπονητή, ο αναλυτής 2, ο γυμναστής 3... Ο γυμναστής του, ναι, και ο Παντελής ο Κωνσταντινίδης ήταν ο γενικός αρχηγός της ομάδος. Εντάξει, ο Παντελάκος κι άλλη φορά το έκανε. Έφυγε να πάει στην ευχή του Θεού κι αυτός. Έτσι έπρεπε να κάνει. Τα λεφτά ήταν πολλά και οι ευκαιρίες λίγες από εδώ και πέρα. Από τη στιγμή που τελείωσε την καριέρα του. Αυτοί που ήρθανε, έχεις γνώση, έχεις γνώμη? Αυτοί που ήρθανε, έχω γνώμη, γιατί έχω κάποιον φίλο ο οποίος δουλεύει στην Μπάγκερ Μονάχου, ο οποίος ασχολείται με τις υποδομές του ποδοσφαίρου, και μου εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή το τρίπτυχο που έχει ο ΠΑΟΚ, αν μπορέσει να καταφέρει να περάσει τη φιλοσοφία, γιατί φίλε Γιώργο, το να αναλύσουμε σήμερα τον καινούργιο προπονητή του ΠΑΟΚ... Όχι, όχι, δεν θα περάσουμε σε τέτοιο, θέμα, διότι ο άνθρωπος είναι μια εβδομάδα. Τι να αναλύσουμε τώρα? Εγώ θέλω να περάσουμε για τους ποδοσφαιριστές την κουβέντα που είπε, αυτά που ξέρουμε και μπορούμε αυτή τώρα... Τη στιγμή, τη φιλοσοφία του θα τη δούμε στη διάρκεια. Δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ σε μια εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή σαν προπονητικό team. Μάλιστα. Είναι ό,τι καλύτερο σαν φιλοσοφία, σαν αγάπη προς το ποδόσφαιρο, σαν αγάπη και σεβασμό προς τους θεατές. Γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει να δείχνει θέαμα, θέλει να τιμάει το εισιτήριο που θα έρθει ο άλλος. Ναι, αλλά παίρνει και τα αποτελέσματα, δεν είναι μόνο το... Αυτό είναι το ζητούμενο για αυτόν τον προπονητή. Να συνδυάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα που πρώτα ζητάμε τη νίκη και μετά το θέαμα εμείς σαν οπαδοί. Γιατί να το έχει ιδιαιτερότητες το παραμικρό σκόνταυμα. Στην πορεία μιας ομάδας μπορεί να είναι μοιραίο. Δηλαδή είδαμε πέρσι. Ακριβώς. Ότι δεν ακριβώς μπορούσε ούτε στο τελευταίο μάτς να κάνει δύο αλλαγές, να βάλει δύο μικρούς να τους δοκιμάσει. Γιατί σου λέει, α, χάσουμε το αίτητο τώρα
τελευταίο μάτς. Ακριβώς αυτό. Και επίσης να σου πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή ενεργεί και σαν τον Μπόλωνη, όπου στην ατζέντα του έχει δώσει στους δικούς του ανθρώπους να ξεψαχνίσουν ό,τι καλό υπάρχει μέχρι και την ΚΑΠΑ 13. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει να περάσει και τη φιλοσοφία της μεγάλης ομάδας στη φιλοσοφία και της ΚΑΠΑ 19 και των υπόλοιπων κατηγοριών, ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να παίζει ένα συγκεκριμένο σύστημα και να μην χρειάζεται σήμερα να έρχεται και να κάνει φροντιστήριο και φροντιστήριο και φροντιστήριο για κάποια συστήματα τα οποία οι αθλητές αυτή τη στιγμή ίσως να μην μπορούν να τα ξέρουν. Το αλλάζει το σύστημα, έτσι, το, αυτό το 4-5-1 που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, 4-3-2. 4-2-3-1 έπαιζε, ναι. Και προσπαθεί να παίξει. Είναι, κοίταξε Γιώργο, για μένα το έχω δηλώσει και έχω κατηγορηθεί από πάρα πολλούς φίλους ότι είναι το πιο δύσκολο σύστημα που υπάρχει στον κόσμο, το να παίζεις 4-4-2, γιατί χρειάζεσαι, πέρα από πολύ καλούς αθλητές, θα πρέπει να έχεις βιονικούς αθλητές για να μπορούν να αντέξουν τα τρεξίματα αυτού του μαραθωνίου, γιατί έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Και παρόλο που εχθές ήταν ένα εύκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, είδατε έναν Μπίσεσβαρ το πόσο έτρεξε, είδατε έναν Αγκούστο το ο οποίος έτρεχε ανηλαιώς. Λοιπόν, αυτό το σύστημα μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ πάρα πολλά γκολ, αλλά μπορεί να του δημιουργήσει πίσω στην άμυνα και πάρα πολλά προβλήματα. Με αποτέλεσμα είναι... θέλει στα χαφ λύκους, ρε παιδί μου, τριχαντήρια να σε δαγκάσουν, να σου σταματήσουν τη φάση. Ακριβώς. Για να μην φάσει την αντεπίθεση, έτσι. Ακριβώς αυτό. Εγώ είδα ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη θέληση από τα παιδιά. Τον αγκαλιάσανε όλοι τον προπονητή τον καινούριο. Καταρχήν να ξέρεις φίλε Γιώργο ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλά παιδιά σαν χαρακτήρες στην ομάδα, οι οποίοι μπολιάζονται, δηλαδή ο Βιερίνια, ο Πέλκας και κάποια άλλα παιδιά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στους ξένους, ούτως ώστε να αισθάνονται σαν το σπίτι τους. Από τη μία μεριά, αυτό είναι ένα προτέρημα μεγάλο για μια ομάδα, βεβαίως, η οποία όταν έχει την οικογένεια μέσα στα αποδυτήρια. Μη σου πω ότι ήταν κάτι που ο Άγγελος ο Αναστασιάδης το κοίταζε επιμελώς αυτό το θέμα και έλεγε ότι ανεβάζει 30 με 40% περισσότερο την ομάδα όταν τα αποδυτήρια λειτουργούν σωστά. Άρα κάτι ξέρουν οι προπονητές που τα αποδυτήρια τα φροντίζουν, και μου έκανε και την εντύπωση που πήγε στην Ολλανδία παρόλο τραυματίας ο Βιερίνε και τον υποδέχτηκε. Από την άλλη μεριά, αυτό που θέλω να σου πω, πολύ φλωριά δεν έχει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα του προηγούμενου προπονητή του, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήθελε έναν ΠΑΟΚ όχι τόσο aggressive, όχι τόσο σκληρό, ήθελε έναν ΠΑΟΚ γρήγορο, έναν ΠΑΟΚ πιο φινετσάτο, πιο βανδελένιο θα ήθελα να πω, και να παίζει ένα ποδόσφαιρο κατοχής. Γι' αυτό δεν έχουμε τόσους σκληρούς, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι άλλωστε είναι αίτητοι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό. Όχι, δηλαδή, ρε φίλε, δεν χρειάζεται σήμερα να είσαι ο Σκοτώνο ή αυτός ο οποίος θα πάρει καροτσάκι κάποιον σε μια μονομαχία, γιατί όπως ξέρεις έχουν αλλάξει και κάποια δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, φίλε Γιώργο, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η ομάδα είναι να έχει ανθρώπους μαραθωνοδρόμους, πολύ καλούς σε φυσική κατάσταση για να αντέχουν και τους τραυματισμούς, να μην βγάζουν τραυματισμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ είδα τέτοιο τρέξιμο που είδα εχθές. Τέτοιο τρέξιμο. Σίγουρα θα υπάρχουν και απώλειες. Και γι' αυτό το λόγο αυτός λέει ότι θέλει δύο παίκτες σε κάθε θέση, ρε Νίκο. Κάτι πρέπει φυσικά να έχει στο μυαλό του, δηλαδή θα πρέπει να κάνει συχνές αλλαγές στην ομάδα για να μπορεί να την κρατάει φρέσκα. Δεν μπορεί τώρα με δύο αμυντικά χαφ να βγάλει αυτό το μαραθώνιο. Είναι αδύνατο. Έτσι ακριβώς. Τώρα στα... Αυτό το μήνυμα φυσικά το έχουν πάρει και οι μεγάλοι αθλητές, όπως είναι ο Μάτος ο οποίος δεν θέλει να βγαίνει ποτέ, όπως είναι ο Μπίσεσβαρ ο οποίος δεν θέλει να βγαίνει ποτέ, όπως είναι ο Άγκμπομ ο οποίος δεν θέλει να βγαίνει ποτέ. Έχει πάρει το μήνυμα ότι είναι ένας μαραθώνιος. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει σε τρία ταμπλό. Πρωταρχικός σκοπός είναι ότι πρέπει να μπει στους ομίλους του Champions League, γιατί η ομάδα κερδίζει πάρα πολλά και σε οικονομικό τομέα αλλά και σαν prestige.
ούτως ώστε να μπορούν να έρχονται από του χρόνου αθλητές και να κάθονται να διαπραγματεύονται πολύ πιο εύκολα από ότι να παίζει στο Europa League. Αυτό που είναι το αρνητικό αυτή τη στιγμή στην ομάδα, φίλε Γιώργο, το μόνο που μπορώ να πω σαν αρνητικό, είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή πάσχει από έναν οργανωτή σε στυλ, ας το πούμε, Ολιβέιρα και σε στυλ Μάτος. Νομίζω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή εκεί πονάει και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψει και ο Μπράγκο, να μας φέρει δηλαδή έναν αθλητή ο οποίος θα περνάνε οι μπάλες από αυτόνα, θα είναι ο σερβιτόρος, θα είναι αυτός που θα ανεβάζει και θα κατεβάζει το ρυθμό της ομάδος, θα είναι αυτός που θα παίρνει την μπάλα περισσότερο στα πόδια. Μαουρίτσιο με περιγράφεις, Νίκο, τόση ώρα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή εκεί πονάει, γιατί και ο Αγκούστο όχι και κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Όχι εξάρι για μένα. Όχι εξάρι για σένα. Όχι. Yeah. Να σου πω και γιατί. Αν και αφιβάλανε κάποιοι, ας πούμε, ή είχαν κάποια... Κάποιος είπε χθες ότι είπες να βάλουν, λέει, εξάρι το Βαρέλα. Παπά του Ζαγόρα ήταν αυτό σίγουρα. Όχι, δεν ήταν καθόλου παπά του Ζαγόρα. Ήταν μια πραγματικότητα. Να σου πω γιατί. Ναι. Ο Βαρέλα μας έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να παίξει σαν αμυντικό χαφ, αν τον απομονώσουμε μόνο στα μαρκαρίσματα. Δεν θα τον κάνουμε να δημιουργήσει παιχνίδι. Όχι, ρε, το παιχνίδι είναι. Θα δημιουργήσει. Αργός είναι. Όχι, καθόλου αργός. Σε πληροφορώ ότι είναι από τα πιο, γρήγορα στόπερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι, στόπερ. Είναι ένας αθλητής ο οποίος ψηλά είναι, παίζει πάρα πολύ καλά. Ωραία. Με το κεφάλι. Και ωραία. Χαμηλά, και χαμηλά. Και αν τον πεις ότι σαν εξάρι πάρε το δεκάρι τους και σβήστονα, θα τον σβήσει. Να τον απομονώσει μόνο εκεί όμως. Όχι να οργανώνει παιχνίδι από πίσω. Τότε γιατί αφήσαμε αυτή την παιχτάρα το Ζάχοφ και έφυγε, ρε φίλε. Αυτή την γιατί παιχτάρα αφήνει, αυτή, Γιώργο. Ρε που, 28 χρονών. Πού να βρεις τέτοιο βουνό, ρε, που σου έδωσε τόσα γκολ και έπαιξε τόσα μάτς. Όλα τα σοβαρά, τα σιδερένια, τα μάτς ήταν μέσα αυτό το παιδί. Και τα αφήσανε, ρε, και έφυγε αυτός εδώ. Ευελπιστώ ότι αν έχουμε έναν Καντουρί όπως τον φαντάζομαι, ναι, και όπως τον βλέπω... Ναι, μίλα μου για τον Καντουρί, σε παρακαλώ. Χωρίς να το παιδί αυτό να βγάλει τραυματισμούς, νομίζω ότι θα τρίβουμε όλοι τα μάτια μας, γιατί πραγματικά είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν του φαίνεται, ο οποίος στις ταχύτητες που παρακολούθησα στις προπονήσεις, ρε Γιώργο, είναι ψηλός, ταχύς, εκτόπισμα φοβερό. Δηλαδή δεν του φαίνεται η τηλεόραση, τον αδικεί πάρα πολύ. Είναι τόσο γρήγορος αθλητής με την μπάλα στα πόδια. Είναι τόσο κοντολαρισμένος με την κάθετη την μπάσα να σου τη βγάλει, να καλύψει το χώρο σαν οχτάρι. Είναι ένας... Αλλά το πρόβλημα με αυτόνα είναι ότι βγάζει αυτούς τους μυϊκούς τραυματισμούς και ο προπονητής δεν μπορεί να τον έχει σαν σταθερή μέσα στην ομάδα, κατάλαβες. Αλλιώς... Θέλει διαχείριση, Νίκο. Το διαχειριστεί τον παίχτη. Όπως και ο Μπίσεσβαρ θέλει μεγάλη διαχείριση, φίλε Γιώργο. Δεν έβγαλε όμως ο Μπίσεσβαρ αυτούς τους τραυματισμούς. Τρία χρόνια γιατί τώρα. Γιατί είναι σε στυλ Μάτος, να σου πω γιατί. Γιατί ο Μπίσεσβαρ θα σου παίξει τρία παιχνίδια που πρέπει να σου παίξει και τρία θα κάτσει πίσω να κρύβεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Πέρσι δεν νομίζω να είχε σκαμπανεβάσματα. Έκανε μέχρι το Δεκέμβριο, δεν υπήρχε Μπίσεσβαρ, Γιώργο. Ναι. Μετά τον Ιανουάριο ανέβηκε και έβγαλε μάτια. Στα παιχνίδια ναι, που έπρεπε ναι, να βγάλει ναι. μάτια τα έβγαλε. Τα έβγαλε, ναι, τα έβγαλε. Αλλά στο σύστημα που προσπαθεί να περάσει ο προπονητής, στη φιλοσοφία ότι όλα τα μάτια θα χτυπάμε στα ίσια, ότι εμείς πρέπει να πιάνουμε τον αντίπαλο από τον λαιμό, είτε είναι μπάγερ, είτε είναι ατρόμητος, είτε είναι λεβαδιακός, έχει τεράστιες απαιτήσεις από τους αθλητές αυτούς. Και κάποιοι αθλητές μας δεν είναι τόσο μάχημοι για να βγάλουν όλο αυτό το... Όλο αυτό το. Μα φυσικά, εγώ το λατρεύω αυτό το σύστημα και επίσης λατρεύω να το δω να παίζεται στην Τούμπα, γιατί ο ΠΑΟΚ σε κάθε μάτς θα μας αναγκάζει να μην καθόμαστε στον κόλο μας καθόλου. Αυτό είναι το 4-4-2. Είτε είναι στην ευθεία τα χαβ, είτε είναι σε στυλ ρόμβου τα χαβ, έχουμε να το υποστηρίξουμε σε κάποια φάση. Το ζητούμενο είναι η διάρκεια, αν μπορεί αυτό το σύστημα να στηριχθεί. Κατάλαβες, εκείνη είναι η ένστασή μου. Δεν έχει καμία σχέση με το Στανόγεβιτς το σύστημα αυτό που παίζει ο
τέτοιος, πώς το λένε, ο προπονητής μας. Φερέ. Διότι εχθές έβλεπα ότι σε κάποια φάση το 4-4-2 γινότανε 3... αυτό έβλεπα με 3 να παίζει πίσω, ρε φίλε. Τι γινόταν εκεί. Και ξαφνικά μπροστά υπήρχαν 4 επιθετικοί μαζί και με τον Γιαννούλη, ο οποίος ανέβαινε στο ύψος του άγκο. Από ό,τι κατάλαβα, δίνει εντολή να ανεβαίνει ένας από τα δύο πλάγια μπακ, χωρίς να ακολουθούν οι άλλοι, οπότε το κάνει ένα 3-5-2, κάτι τέτοιο. Και αυτός που ανεβαίνει να καλύπτεται από κάποιον, είτε είναι αυτός ο Γιαννούλης, είτε είναι ο Μάτος. Ναι. Ένα 3-4-3 πάει αυτό να το κάνει. Μαζικά κάνει ο άνθρωπος, ρε. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τη φιλοσοφία του και από την οτροπία του. Καταρχήν σου είπα ότι πέρσι παρακολουθούσα το πορτογαλικό πρωτάθλημα ελαίο του προπονητή που παίζει στην Πόρτο, του Κονσεϊσάο, τον παρακολουθούσα, αλλά ξαφνικά πήρε μια τεράστια τροπή αυτή η κόντρα μαζί με την Μπενφίκα και παρακολούθησε τα παιχνίδια. Μάλιστα. Και έτσι το μάτι μου σε κάποια φάση έπεσε στον προπονητή της Μπράγκα, το σημερινό δικό μας. Μάλιστα. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση, περισσότερο η φιλοσοφία η οποία είχε πάνω στα παιχνίδια που ακολουθούσε, και παρακολούθησα αρκετά παιχνίδια της Μπράγκα, χωρίς βέβαια να πιστεύω ποτέ ότι αυτός ο προπονητής θα έρθει στον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή δεν το διανοούμουν ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το μέλλον. Πιστεύω ότι ο Ιβάν Σαββίδης μαζί με τον προπονητή μας θα βρουν την κατάλληλη λύση να φέρουν έναν μεγάλο αθλητή, ο οποίος θα είναι ο οργανωτής του παιχνιδιού. Δεν είμαι τόσο φαν το να φέρουμε ένα σκυλί πίσω, γιατί νομίζω ότι και ο Αγκούστο, για πρώτη φάση μιλάμε, έτσι, ναι. Για πρώτη φάση μιλάμε, γιατί τώρα όταν βλέπει ο άλλος ότι έχεις και ανάγκη και καίγεσαι για κάτι, οι τιμές ανεβαίνουν υπέροχα. Ρε, πάμε όπως είμαστε να μπούμε στο Champions League τώρα να παίξουμε. Άμα περάσουμε, περάσαμε. Άμα δεν περάσουμε, σιγά. Άμα ήταν ένας ακόμα, δηλαδή, όχι, τι θα γινόταν. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Λέει, Γιώργο, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πού είναι για το Champions League? Το Champions League, ναι, είναι μονόδρομος για την ομάδα μας. Όχι μονόδρομος, γιατί... μη μου βάζεις τέτοια. Είναι... Άκουσε να δει, να σου πω γιατί είναι μονόδρομο, να σου το πω γιατί. Είναι η πρώτη γιατί υποχρέωση, φίλε. Άκουσε να δεις. Είδες ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και ξαφνικά η ψυχολογία έπεσε στον Αδύρ, αλλά η κατάσταση και ο Λουτσέσκου κράτησε την ομάδα σε ένα καλό επίπεδο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θα πρέπει αυτό το όνειρο να το κερδίσει και για ψυχολογία, γιατί οι αθλητές μας το ζητάνε, το ποθούνε και το θέλουνε, αλλά και γιατί η ομάδα χρειάζεται να μπει σε αυτό το σαλόνι για να μπορέσει να λύσει εσωστρέφειες. Είναι και με ποιον θα κληρωθείς, ρε Νίκο. Είναι και με ποιον θα χρειαστεί να κληρωθείς, δηλαδή άμα παίζεις με κανέναν Άγιαξ. Ή νομίζεις η Σέλτικ είναι μικρή ομάδα. Επειδή έτυχε για την απέκλειση. Γιώργο μου, άκουσε με. Πρέπει φέτος να κάνεις την υπέρβαση. Η ομάδα έχει φτιαχτεί, το αμάξι είναι φτιαγμένο με τουρμποκινητήρες, με σαντολάστιχα, με αεροτομές. Είναι έτοιμο να παρουσιαστεί στο Champions League με δύο πινελιές ακόμα που θα βάλει με μεταγραφές. Θα προλάβει να τις βάλει τις πινελιές σε 20 μέρες παίζεις, ρε φίλε. Πιστεύω ότι προλαβαίνουμε. Αν ήταν ο Λουτσέσκου δεν τον έβαζε μέσα και άκουσε με λίγο. Αν ήταν ο Λουτσέσκου, πού να παίρνε τώρα παίκτη. 20 μέρες για έναν ΠΑΟΚ τόσο οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, 20 μέρες για μένα είναι πάρα πολλές. Ναι, αλλά τόση ώρα μου μιλούσες για τον Καντουρί, για εκείνη τη θέση. Εκείνη τη θέση οχτάρι, εκεί μπορεί να παίξει ο Πέλκας, μπορεί να παίξει ο Μπίσεσμα, μπορεί να παίξει ο Καντουρί, μπορεί... Έβαλε χθες στο στόκ, τον έβαλε στα χάφνα, πούμε, και έβγαλε μάτια. Έχω, ρε φίλε. Ναι. Έχω, δεν ξέρω, έχω, αν έχω. Μπορέσει, αλλά ό,τι καλό βρεθεί, ναι. Ό,τι καλό βρεθεί, σε οποιαδήποτε θέση της επίθεσης, είμαι και στα χάβδου, άμα θα βρουν με μια πεκτούρα, είτε εξάρι, είτε οχτάρι, είτε δεκάρι. Πεκτούρα όμως. Καλύτερο από τον Ελ Καντουρί, καλύτερο από τον Μπέλκα, καλύτερο από τον Μπίσεσβαρ. Φέρ τον, αρε φίλε, δεν σου είπαμε όχι.
Χωρίς να βιάζεσαι όμως. Χωρίς να βιάζεσαι και να είναι και έτοιμος να σε παίξει. Γιατί άμα δεν μου παίξει τα προκριματικά του Champions League, μετά έχω, ξέρεις πόσοι παίκτες θα βγουν μετά. Μα κοίταξε να δεις, όταν θα πάρεις έναν αθλητή από το πάνω ράφι, θα τον πάρεις και θα τον φυτέψεις κατευθείαν στην ομάδα. Δεν θα του δώσεις χρόνο προσαρμογής, έτσι. Η ομάδα καίγεται. Γι' αυτό λέω ότι αν πάρθει ένας αθλητής από το πάνω ράφι, οι 20 μέρες είναι πάρα πολλές. Είναι, ναι, για να ναι, αλλά να έρθει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, τώρα που μιλάμε και που έχει η ομάδα το ρεπό της, και βέβαια οι παράγοντες δεν κάθονται, έτσι, ψάχνονται, και αυτό πιστεύω ότι είναι και στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε ευχάριστα νέα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ευελπιστώ δηλαδή. Από εκεί και πέρα, αν η ομάδα δεν μπορέσει να βρει κάτι το εξαιρετικό και πάμε με τον Καντουρί ή πάμε με κάποια άλλα παιδιά, είμαστε αναγκασμένοι να τους στηρίξουμε, να τους υποστηρίξουμε, γιατί σου λέω και πάλι ότι το Champions League είναι πάρα πολύ σημαντικό σε πολλά θέματα που η ομάδα χρειάζεται για να αλλάξει στάτους. Φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον να λέμε ότι είμαστε μια τεράστια πολυεθνική εταιρεία, η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάει σε όλο τον κόσμο, να πηγαίνει σε όλο τον κόσμο με όλα τα φώτα της δημοσιότητας επάνω. Το είδαμε στην Ολλανδία, το είδαμε φίλε Γιώργο στην Ρουμανία, ότι έγινε πόλος έλξης ο ΠΑΟΚ, και αυτό θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα γήπεδα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή διωγγώνεται, μεγαλώνει, κερδίζει κόσμο και από τα Βαλκάνια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει η Μπαρτσελόνα των Βαλκανίων, Νίκο. Κρατάω ότι και θέλω να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Μην απομακρυνθείς από το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Πάμε σε διάλειμμα και ξαναεπανερχόμαστε. Ακούμε το συγκρότημα, το ισπανικό συγκρότημα Barabbas, στο τραγούδι Oh My Woman, Oh My Girl, της εποχής μου, μουσικάρα. 2-31-0 2-87-8-8-8. Το θρυλικό λίμπερο, έστω και στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι εδώ και δίνει παρόν και σας καλεί και σας να πείτε τις απόψεις σας. 2-31-0-2-87-8-8-8. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμών σχαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικό, οικολογικό, απορρυπαντικό. Τα πλένουμε, τα σιδερώνουμε και σας τα φέρουμε πούδρα. Συνέπεια και αξιοπιστία, κύριε Κώστα, που περιμένει στο τηλέφωνο. Καλέστε τώρα! Είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την Κατερίνη, κύριε Κώστα, στα χαλιά σου εκεί που πατάς, εκεί που αράζεις. Καμιά φορά να πούμε και βλέπεις τα ματσάκια. Στο 2-31-07-62-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουμε παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από το χώρο σας. CFD Carpets, Κολοκυθάς, εγγύηση. Και μερικοί από εμάς, επειδή έχουμε και κάτι φετίχ με τα χαλιά, θέλουμε το χαλί μας να είναι καθαρό, να είναι μυρωδάτο, να είναι πουπουλένιο, να είναι πεντακάθαρο, διότι καμιά φορά κάποιοι από εμάς βγάζουν και τα μάτια τους εκεί στα χαλιά. Ελάτε σε εμάς, να σας έχουμε έτοιμους κουφέτα. CFD Carpets Κολοκυθάς. Τζίτζιλας, κύριε Κώστα, άμα θέλεις να ξαναπαντρευτείς εκεί θα πας, κάνεις τη βέρα, τις βέρες σου είναι και καλότυχες οι βέρες, όσοι τα παραγγέλνουν εκεί δεν χωρίζουνε. Είτε πάω και τα Άρης, βέρες Τζίτζιλα θα πάρεις. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο σε εμάς θα βρεις. Στο φίλο μου τον Δαμιανό, δάσου, γεια σου Δαμιανέ, αδερφέ, παλιέ φίλε, παλιέ συνοδοιπόρε. Την ημέρα και τη νύχτα ήταν και νυχτόβιος ο Τζίτζιλας. Κάναμε μαζί play το βράδυ στα μπουζούκια. Μια φορά μου ήρθε πάνω στο εργοστάσιο 4 ώρα με μια τραγουδίστρια. Μου λέει, τι να σε δει. Κάτω δουλεύανε ο κόσμος, γιατί δουλεύαμε περίκογα τότε και είχαμε 3 βάρδιες. Μου την έφερε εκεί πέρα το άτιμο, το τζιτζιράκι. Γεια σου Τζίτζιρα φίλε. Εργαστήριο, μέγας Ηρακλειδέας,
Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλαιών. Βελιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. 2-31-0-287-888. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Κώστα, αηδόνη της Μονεβασιάς και κάστρο της Πιερίας. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει, τι η ΕΡΤ θα πάρει να μεταβίβει ελληνικές ομάδες αλφα-εθνικής. Δεν είναι καλό αυτό. Όχι. Γιατί. Γιατί θα νεκρώσουν πάρα πολλά μαγαζιά. Γιατί τα μεγάλα μαγαζιά δεν νεκρώνουν και μόνο. Θα νεκρώσουν. Τα μεγάλα μαγαζιά. Θα νεκρώσουν. Εδώ δηλαδή, εγώ τώρα από την πόλη μου, τι να πούμε τώρα. Ότι τον ΠΑΟΚ εδώ που πηγαίνω, υπάρχει ολόκληρο πατάρι που παρακολουθεί το πατάρι που είναι όλο παουξίδες και θα είναι στα σπίτια τους. Ναι. Και θα το βλέπουνε. Ναι. Τι να σε κάνω εγώ ρε, θα συντηρώ τα μαγαζιά σου. Εγώ δεν συμφωνώ. Μπορούσα με 10 ευρώ το μήνα λόγω του ότι είμαι συνταξιούχος τότε να βάλω Κοσμοτέ και δεν έβαλα. Γιατί για να μην με καθυλώσει. Να βγεις έξω και να κάνεις την πλάκα σου. Άλλος δεν θέλει. Ναι. Άλλος δεν θέλει. Αυτοί που δεν θέλουν, άσε δεν θέλουν. Όλοι θέλουν. Εγώ τώρα... Υπάρχει είμαι και 73 το οικονομικό, ετών και κύριε, δεν είμαι μικρός κύριε Κώστα, και πάλι θέλω να βγαίνω έξω και να τα βλέπω. Υπάρχει. Κατάλαβες. Και το οικονομικό. Λοιπόν, εσύ δεν μου αρέσει και αυτό το πράγμα, γιατί πολλοί επαγγελματίες θα καταστραφούν. Δεν θα καταστραφεί κανείς. Όποιος θέλει να βγει έξω, απλά το βλέπει έξω. Και θα έχει και την περιποίηση και δεν θα έχει αυτό το πράγμα όλο που γίνεται στο κεφάλι και δεν θα υπάρχει και τη Νόβα αυτό το... Το χαράτσι, το ξέρεις ότι πληρώνουν 2-3 εκατοστάρικα Νόβα, τα μαγαζιά αυτά. Αυτά θα βγάλω από τη μέση και θα είναι μία γυάλι. Εν πάση περιπτώσει... Όχι, δεν συμφωνώ, τέλος πάντων, δίσανται οι απόψεις μας στο θέμα αυτό. Ότι τώρα... θα υπάρξει ζημιά, θα υπάρξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Άρη είναι στην ΕΡΤ, εντάξει. Σίγουρα θα υπάρχει, όταν και έχει 5-6 ομάδες ακόμα, δηλαδή θα έχεις τζάμπα ΠΑΟΚ και Άρη και Παναθηναϊκό το 80% του πρωταθλήματος, θα βγαίνεις έξω σε όταν παίζεις με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό μόνο. Αλλιώς πού να πας. Έχεις τα δικαιά σου. Σου λέω, εγώ δεν έβαλα Κοσμοτέ, είναι 10 ευρώ το μήνα για μένα. Αλλά δεν είναι, επειδή είμαι κολλημένος εγώ και με τον κινηματογράφο, δεν θα βγαίνω από το σπίτι. Και λέω, προκειμένου να καθυλωθώ, να βγάξω βρε αδερφέ και να μιλήσω με 5 άτομα, να απομονωθώ δηλαδή. Έτσι. Όσοι θέλουν θα βγουν πάλι ρε Κώστα. Πάντως πέρσι σ' άκουγα να λες, δεν πάω πουθενά, σήμερα έχει τον Παναθηναϊκό, έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚΑ, έχει Άρης Ολυμπιακός, Άρης ναι, αλλά αυτό ήταν μία στις 4 Κυριακές. Ναι. Μία στις 4 Κυριακές, δηλαδή αυτό τώρα που πάνε να κάνουν, ειλικρινά, πολλοί επαγγελματίες, ειδικά εδώ η Μακεδονία, θα νεκρώσει. Θα νεκρώσει ρε παιδί. Ναι, θα... Δεν το θέλω εγώ να γίνει αυτό. Θα τουλάχιστον το 50% σίγουρα των καταστημάτων θα έχουν πρόβλημα. Και δεν θα ξεχάσω κάτι που είχα διαβάσει για την Ατλέτικο Μπιλμπάο όταν έκανε το καινούργιο γήπεδο της και κάτω τον είπανε να κάνει κινηματογράφους, να κάνει μαγαζιά, να κάνει καφετέρες, να κάνει μπουτίκ, να κάνει να δείχνει. Και ο πρόεδρος το έφερε στους μετόχους, που μέτοχοι είναι όλο τον Μπιλμπάο, όλοι έχουν από λίγες μετοχές, αν θα πρέπει το γήπεδο να σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει και τέτοια μαγαζιά
ή να έχει μόνο μαγαζιά που είναι της, του Μπιλμπάο και της Ατλέτικο. Και αποφασίσαν ότι αφού η ομάδα αυτή είναι του λαού, εάν θα πάρουμε και μαζέψουμε όλο το εμπόριο στο γήπεδο, τι θα κάνουν μέσα τα μαγαζιά, τα οποία τα έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της ομάδος. Δηλαδή μαζέψουμε όλο το εμπόριο γύρω από το γήπεδο και ερημώσει τον Μπιλμπάο και αποφασίσαν και κάνανε μόνο αθλητικά. Τα μαγαζιά που γίνανε κάτω από το γήπεδο είναι μόνο αθλητισμού, ας πούμε, δεν έχουν... Ακριβώς. Λοιπόν. Μόνο και μόνο για να μην θίξουν το εμπόριο της πόλης μέσα. Για να συμφωνήσω μαζί σου κάπου. Ναι. Εγώ, εγώ χθες πήγα, είδα για πρώτη φορά την ΑΕΚ με μια σλοβακική ΑΕΚ, ομάδα. Η νέα ΑΕΚ, για την νέα ΑΕΚ μιλάς. Ναι, ναι, την νέα ΑΕΚ. Την με νέα ΑΕΚ. Μια σλοβακική ομάδα. Ναι. Μέτρια η εμφάνιση, δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, γιατί το πρώτο ημίχρονο ήταν ισόπαλο, έχασε ο Μάνδαλος, απορώ πως τον βάζουν και χτυπάνε να χτυπάει πέναλτι, έχασε πέντε πέναλτι μέχρι τώρα. Λοιπόν, έληξε 0-0, μετά άλλαξε όλη την ομάδα, φυσικά γι' αυτό γίνονται τα φιλικά, αλλά είναι αυτές εδώ του Ανατολικού μπλοκ οι ομάδες, είναι πολύ πιο μπροστά σε φυσική κατάσταση από εμάς. Φέρετε το πρωτάθλημα τους αρχίζουν. Να πάρω την επόμενη γραμμή και συνεχίζουμε εμείς, κύριε Κώστα. Ορίστε, κύριε μου. Καλησπέρα. Καλώς το να. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Γι' αυτό που λέγατε πριν για τα αν θα ερημώσουν τα μαγαζιά ή όχι. Ναι. Εγώ έχω άλλη άποψη. Να την ακούσουμε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αντί να κάτσεις σπίτι, όπως λέει ο κόσμος, ας πούμε, ή μερικοί που λένε θα το δείχνει ελεύθερα το ΕΡΤ1, θα πάρεις την παρέα σου όπως την έπαιρνες για να το δεις στο Κοσμοτέ στην Νόβα και θα πας να πιεις την μπύρα σου και τον καφέ σου στο μαγαζί. Ο μαγαζάτορας πολλοί θα το κάνουν αυτό. Πολλοί θα το κάνουν αυτό. Ειδικά τα νέα τα παιδιά, αλλά για κάποιους σαν και εμάς που είμαστε 60-70 εβδομηντάρδες, κάποιοι άλλοι, και βγαίναμε να πάμε να δούμε ντε και καλά, εμείς θα λείψουμε. Πηγαίναμε, μαζευόμασταν η παρέα σε ένα μαγαζί. Μπράβο. Ναι. Τώρα πάλι δεν μπορείτε να κάνετε το ίδιο και να βλέπετε. Σίγουρα θα το κάνουμε, αλλά όχι σε όλα τα μάτσα. Δηλαδή να ρίχνει καμιά βροχάρα και να παίζει πάω Ξάνθη, ας πούμε, δεν πάω. Κάτσω το εδώ σπίτι μου. Αλλιώς θα πήγαινα. Σίγουρα θα έχουν μία πτώση στα μαγαζιά, φίλε μου. Θα έχουν, αλλά εντάξει, πιο πολύ πτώση θα έχουν, εγώ πιστεύω, Κοσμοτέ και Νόβα. Πιο πολύ αυτό το τσούζι. Ναι, βέβαια. Θα τσούξει πιο πολύ παρά στα μαγαζιά. Ειδικά την γιατί... Νόβα, η οποία ήταν ο δυνάστης. Ψηλό έκανε κουμάντο. Πες το και έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ναι, νομίζω ότι έχεις και εσύ το δίκαιό σου. Κύριε Κώστα, έτσι είναι. Οι περισσότεροι, νομίζω ένα 60-70% θα πηγαίνει πάλι στην καφετέρια. Καλά, Γιώργο. Καλά, αλλά Γιώργο. Οι μεγαλύτεροι θα έχουν... δηλαδή καλά, εγώ στα νιάτα μου, δηλαδή 40-50 μπορώ να σου πω ακόμα, δεν μπορούσα να το δω το μάτς μόνος μου, ρε φίλε. Ήθελα τους φίλους μου να άσε πήγαινα στο γήπεδο, αλλά τα εκτός έδρα άμα δεν είμαι με την παρέα, με το φίλο, να πιούμε κανένα δυο ουσκάκια, γεμίσουμε το κεφάλι μας, να κάνουμε το χαβά μας, δεν το βλέπεις εύκολα το μάτι στο σπίτι σου, μόνος σου, ας πούμε. Γιώργο, εγώ είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Ναι. Εγώ όταν μετέβηδε... τα παιχνίδια του Champions League η τηλεόραση, όχι μόνο τα βλέπα μόνος μου, έδιωχνα και όλους από το σπίτι για να μην με ενοχλούνε. Γιατί αν είσαι με παρέα και ντουρ-ντουρ-ντουρ χάνεις φάσεις. Ναι, αλλά άμα δεν έχεις έναν άνθρωπο να μιλήσεις, να πεις το αυτό, να τον αγκαλιάσεις όταν βάλεις τον γκολ, να βρίστε μαζί, δεν έχει. Τι με ενδιαφέρει όταν παίζουν δύο ξένες ομάδες, εγώ να μιλάω και να σχολιάζω. Βασικά όταν παίζουν δύο ξένες ομάδες δεν το βλέπω το μάτς. Εσύ είσαι λάτρης και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Εγώ το βλέπω όμως. Καλά κάνεις. Κάτσε μόνος. Εγώ το βλέπω. Λοιπόν,
Εσύ πάλι με έχεις πει ότι άμα δεν παίζει ο ΠΑΟΚ δεν πάω να δω. Δεν βλέπω, όχι. Εντάξει. Τώρα κοίταξε, άμα πες κανένας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το βλέπω το ματς άνετα. Εντάξει. Άλλος Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός άμα παίξει με την Άντερλεχτ, δεν θα πας να το δεις. Όχι ρε φίλε, ούτε απ' έξω δεν περνάω. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω. Ναι, γι' αυτό είσαι κολλημένος ρε και σε χάσεις στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Εσύ δεν πήγες ρε να σπουδάσεις στην Ιταλία για να τρέξεις πίσω από τον Πιερικό. Ναι, δεν πήγα, ναι, εντάξει. Σου άνοιξε ο πατέρας σου εργοστάσιο στη Λαμία και αντί να πας εκεί τώρα στις δύσκολες να μας πάρεις και μας εκεί σε καμία διευθυντική θέση να τη βγάλουμε, είπες εγώ δεν πάω να γίνω εργοστασιάρχης και αυτά και τα λοιπά. Θέλω να τρέχω πίσω από το Φουλίδι. Μα τον είπα, με ρώτησε εμένα αν θέλεις να γίνω γουρουνάρης, του λέω. Γουρουνάρης. Λοιπόν, δεν θα είσαι γουρουνάρης, λέει. Από τη μια μεριά θα είναι τα γουρούνια και από την άλλη μεριά που τελείωνε το εργοστάσιο θα βγαίνουν οι κονσέρβες. Βράσε με τώρα, δεν και αντί να πεις κονσερβοποιός, είπες γουρνάρης. Για να υποβαθμίζεις. Και να μην πας, να τέτοιο τέρας είσαι. Καλά σε λέει άσχετο ο Νίκος από τα Γιάννητσά. Ακριβώς. Λοιπόν, προπαράτα με λέω τώρα. Θα πάω στην Αταλάντη εγώ της Λαμίας τώρα. Για να είμαι στο εργοστάσιο κονσερβοποίησης. Μπράσε μη σιχότυπλο. Τώρα το σώσες. Μέχρι προηγουμένως γουρνάρης τον έλεγες. Παραβόσκο γουρούνια. Ναι, έτσι τον είπα για να... με ρώτησε εμένα αν θέλω να γίνω γουρνάρης. Και θύμωσε. Τις εκλογές πώς τις πήρατε τις εκλογές. Το βγάλατε τον κούλι. Α, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Παπαδημητρίου έχει μπει από πιο μπροστά στα μαύρα τα κατάστοιχα του κόμματος. Γιατί έκανε άλλες πιο άστοχες δηλώσεις. Και... τότε γιατί κατέβηκε βουλευτής, ρε. Λοιπόν, και για να δείξει καλή διαγωγή, καλή εικόνα, έκανε δεύτερο λάθος. Με το να λέει αηδίες. Αυτό ήταν... Τα χαμήριζε μπάφωτα αυτό και αυτά. Λοιπόν, αλλά... εγώ θα θυμίσω από την άλλη μεριά τον κύριο Πολάκη. Τι έκανε. Ναι, το θυμάστε. Κάπνιζε μπάφο ο Πολάκης. Όχι. Τι. Ελάτε όλοι σας και εγώ μόνος μου. Και έλεγε. Και τον κύριο Παπά. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όνομα και πράγμα. Παπάς, λοιπόν, άσε. Στην σπήλωση... στην κατασυκοφάντηση αυτή είναι Πριτάνης. Οι άλλοι είναι νηπιαγωγείο μπροστά τους. Ο Κουλουμπής αυτός που δεν βλέπει κιόλας, είδες τι δηλώσεις έκανε. Σε 6 μήνες λες σας κυνηγάμε στους δρόμους. Άκου. Το είπε και ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας το είπε. Όχι ο Πρωθυπουργός. Ποιος? Ένας άλλος Τσίπρας. Καλά, εντάξει. Το ένας βουλευτής Τσίπρας. Όχι ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Ένας βουλευτής Τσίπρας. Καλά, έχει. Ποιος ο Κουρουπλής, ο πρώτος Πασοκάρχης. Έλατε. Μα αυτό είναι που μου τη δίνει, ξέρεις. Δηλαδή, ρε φίλε, ξαφνικά γίνεται βασιλεύ... πώς λέει αυτό... βασιλικότερη του βασιλέως. Α, μπράβο. Βασιλικότερη του βασιλέως. Να δείξετε δηλαδή τι... ότι εγώ να πούμε αυτά θα κάνουμε. Θα πούνε στους δρόμους αντί να πούνε ότι πάντως, πρέπει να καταργηθεί το άσυλο για να σταματήσει να είναι άντρο ναρκωτικών το πανεπιστήμιο αντί να πούν τα πανεπιστήμια. Ότι, τα πανεπιστήμια. Όχι το πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια. Αντί να πούν ότι αυτοί που πετάνε τις βόμβες Μολότοφ να τους μαζέψουν όλους και να μην τους μαζέψουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Με ποιο δικαίωμα να πετάς βόμβες Μολότοφ εσύ. Τι είσαι, ποιος είσαι. Ή εσύ Ρουβίκονα που πας και κάνεις την Βουλή, λερώνεις το κοινοβούλιο και φώναζε ο πρόεδρος της Βουλής φρουρά, το θυμάσαι. Το πώς δεν το θυμάμαι. Ή ο γιος του πρόεδρου της Βουλής που περίμενε
τον Κουφοντίνα να βγει για να τον αγκαλιάσει. Εντάξει, τώρα μη σου τύχει τέτοιο πράγμα, το παιδί δεν πρέπει να είναι καλά. Τώρα ο πατέρας του, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, και ο ίδιος να υποδέχεται, ναι, έναν καταδικαστέντα αντάρτη πόλεων. 11 φορές ισόβια. 13 φόρους όχι, τώρα, δεν στέκει καλά το παιδί και τι να κάνει ο γονιός τώρα. Και προειδοποίηση, πήγανε εκεί στα Εξάρκεια σε ένα γραφείο, τι ήταν, που τα έκανα γιάμπαλο και τους λέει, αν σε 3 μήνες δεν φύγετε, ακόμη χειρότερα. Άσε ρε, δηλαδή υπάρχει κράτος ή δεν υπάρχει κράτος να τους βάλεις στη σειρά. Να τελειώνουμε από αυτά, ρε παιδί. Να τελειώνουμε από αυτά. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτά που λες, κύριε Κώστα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορώ να μη σπηλώσω και η ολιγορία που δείχνει ο Μητσοτάκης επάνω στον κύριο Παπαδημητρίου, διότι οι δηλώσεις που κάνανε δυσφημίσανε την πατρίδα μου σε όλο τον κόσμο. Και εδώ θα έπρεπε να επέμβει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η γνώμη μου είναι αυτή, φίλε κύριε Κώστα, και να τον καθαρίσει αυτό. Δεν τρέπεται. Μα πιο μπροστά έκανε άλλες δηλώσεις και πήρε αυτή την προειδοποίηση ότι τίθεται σε καραντίνα. Ναι. Τι έγινε αυτή η καραντίνα, ξανά έκανε. Καθάρισε τον από εκεί. Κύριε, την παρέτησή σου και από τη βουλευτική σου έδρα εδώ. Χαζός είναι να απαραιτηθεί. Τι θα πει δεν απαραιτηθεί. Γιατί. Γιατί δηλαδή. Σου λέει είμαι εκλεγμένος. Τι λες τώρα. Εκλεγμένος εδώ, είσαι. Εδώ η Γεροβασίλη και η Κουντουρά πήγανε με το ΣΥΡΙΖΑ για να μην χάσουν την καρέκλα. Γίνανε και οι υπουργίνες. Ναι. Αλλά ευτυχώς δεν ξαναβγήκανε. Μάλλον η μία και ευρωβουλευτήνα νομίζω. Ευρωβουλευτήνα, η Κουντουρά παίρνει κοσάρικο να πούμε το, ναι, το μήνα. Η μία έγινε ευρωβουλευτήνα. Μια χαρά, 5 χρόνια τώρα είναι, θα πάρει μια 500 η Κουντουρά. Και σώθηκε η Κουντουρά. Και αυτοί θα κληθούν, Γιώργο, εάν δεν κάνουν τίποτα φούμο. Την άλλη φορά. Όχι, ο Μητσοτάκης μπήκε πολύ δυναμικά. Εμένα μου άρεσε η αποφασιστικότητα και μου άρεσε τα σημειωματάρια που έδωσε τους φακέλους στον κάθε έναν το τι θα κάνει. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος... Κάθε 6 μήνες όλοι θα επαναξιολογούνται. Εγώ να σου πω κάτι, κύριε Κώστα. Τον Κυριάκο δεν τον έκανα κέφι. Δεν μ' αρέσει η φάτσα του, ρε παιδί μου. Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει. Ενδεχομένως όμως. Εξαιτία του πατέρα του, εγώ δεν τον έκανα κέφι. Καλά, εντάξει. Ο γέρος ο Μητσοτάκης ήταν άλλη πολύ μεγάλη. Εγώ είμαι παλιός ψηφοφόρος, Γιώργο. Αυτόν τον είχα απέναντι πάντα. Ήταν ο δημιουργός του ανένδοτου. Άσχετα αν φάνηκε ο παππούς ο Παπανδρέου, αυτός ήταν ο εμπνευστής. Του ανέδου, του περίπου μου ανέδου του αγώνα. Δεν ήταν ο Ανδρέας. Ποιος Ανδρέας, ο Ανδρέας ήταν στην Αμερική τότε. Τι λες ρε, το 63. Τον Ανδρέα τον έφερε ο Καλαμάλης από την Αμερική μετά. Το 59. Αυτό ο ανέδωτος έγινε το 63 ρε κότσο. Ήτανε, εδώ είχε κάνει και τον Ασπίδα, δεν είχε κάνει ο Παπανδρέου τότε. Τον Ασπίδα τον έκανε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας. Πότε ο Ανδρέας τον έκανε τον Ασπίδα. Πότε την έκανε, μετά τη Χούντα. Εγώ τους Ασπιδαίους, Γιώργο, τον Μάτιο του 66 τους φύλαγα σκοπιά στο γουδί. Το Μάτιο του 66. Άρα το 63 λοιπόν, υπήρχε ο Ανδρέας. Τους φύλαγα σκοπιά. Τα Ασπίδα σημαίνουν τα αρχικά αξιωματική, σώσατε πατρίδα, ιδανικά, δημοκρατία, αξιοκρατία. Και μάλιστα ένας... Καλά μου ακούγεται. Τι? Καλά μου ακούγεται αυτό. Αυτά ήταν αυτό σημαίνουν τα αρχικά τους. Μάλιστα. Και μάλιστα εκεί βρήκα και τις...
κόρη της αδερφής της γιαγιάς μου είχε παντρευτεί έναν συνταγματάρχη τον οποίο είχαν συλλάβει. Μάλιστα. Και μόλις έμαθα εγώ, Τσαμασιώτης Σπυρίδων λεγόταν, και μόλις έμαθα εγώ, λέω, συνταγματάρχησε και με αγκάλιασε, μου λέει, του Γιάννη παιδί είσαι και τα λοιπά. Και τον εξυπηρέτησα, μου ζήτησε κάτι να πάω να τον πάρω απ' έξω, τον εξυπηρέτησα, αφού ήταν, αφού πήρε την πρώτη ξαδέρφη του πατέρα μου. Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος. Κύριε Κώστα, αληθεύει αυτό που λένε εκεί πέρα στην Κατερίνη, ότι είσαι ανανεμιγμένος στο σαμποτάζ του Εύρου που ρίξανε ζάχαρη μέσα στα ντεπόζιτα των τάγκς? Όχι, εγώ σου καρατά σου υπηρετούσα, ρε παπά. Εγώ σου καρατά σου υπηρετούσα. Όταν γίναν αυτά, εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη, σου καρατά σου, δίπλα το γήπεδο του Μακεδονικού. Και στον Εύρο πώς βρέθηκες? Δεν ήμουν στον Εύρο, ρε παπά. Δεν ήμουν στον Εύρο. Δεν μου λες. Τι έγινε με τον Νίκο χθες, ρε? Κοίταξε. Τι κουφάλα αυτός ο Ζαγόρας. Με μπέρδεψε. Ξέρεις, εγώ από τεχνολογία έχω μαύρα μεσάνυχτα. Ναι. Λοιπόν, αυτός έπαιρνε, μιλούσε ο Ζαγόρας και τον είπα χαριτολογώντας κάποια στιγμή και άρχισε να γελάει. Θέλετε κατάμπρεγμα, λέω, με πυροσβεστικό κουρουνό. Και οι δύο. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα χαχαχα άρχισε να γελάει και λέει, μόλις έστειλε μήνυμα ο Νίκος και λέει αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, εγώ σαν χαϊβάνι μάσησα. Λοιπόν, και απάντησα. Ενώ ο άνθρωπος δεν έχει στείλει μήνυμα. Όχι. Ναι. Να δεις την άλλη φορά το μενό τι τον έκανε. Του λέει κλείσε, λέει, πλακώθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ναι, στην Ολλανδία, ναι, και έσπασε το πόδι του στόχ του, λέει. Και εμένα ξέρεις τι με έκανε. Εγώ έβλεπα μία ώρα τη νύχτα ένα μάτς μαγνητοσκόπηση του Κόπα Αμέρικα, ναι, και νόμιζε ότι ήταν ζωντανό. Μάλιστα. Και αυτό τον παίρνω τηλέφωνο και το λένε, είναι μαγνητοσκοπημένο, το λένε και το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και, του αγώνα. Και βάζει στοίχημα με τον Παύλο τον Αριανό. Ναι. Ενώ ξέρει 10 ευρώ, ενώ ξέρει το αποτέλεσμα, γιατί και εγώ τον παρέσυρα τον Παύλο και τρεις φορές με είπε να σηκωθώ να δω πόσο είναι τώρα το αποτέλεσμα, πόσο είναι τώρα το αποτέλεσμα από αγώνα που είχε γίνει. Λοιπόν, και στο τέλος αποκαλύπτει ότι το μάτς έχει γίνει και το αποτέλεσμα είναι τόσο. Αλλά στο 90, επειδή νομίζαμε και οι δυο ότι είναι ζωντανό, κάνει μία ευκαιρία η άλλη ομάδα εκπληκτική. Ναι. Και ο Παύλος σηκώθηκε από το κάθισμα. Και στο τέλος λέει ότι το μάτς έχει γίνει μετά το αποκάλυψε και λέει τα 10 ευρώ τα χάσες. Λέω, το στοίχημα το πληρώνω εγώ, γιατί σαν χαϊβάνι δεν κατάλαβα ότι ήταν μαγνητοσκόπηση, ενώ ήταν ζωντανό. Οπότε αυτό που έγινε, η παρεξήγηση με τον Νίκο, είναι σαν να μην έγινε και ο Νίκος που τον εξήγησε εγώ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Απλά εγώ για μία ακόμη φορά παρασύρθηκα από τον δημοσιογράφο. Ο Νίκος μου υποσχέθηκε ότι έρχεται εδώ σαν αντιπρόσωπος της εταιρείας του, έρχεται σε δυο μαγαζιά, μου είπε θα μου πάρει τηλέφωνο. Εγώ ήδη εδώ και 5 μήνες το έχω ετοιμάσει αυτά και ξέρει τι του έχω ετοιμάσει, ναι, και περιμένω να έρθει και να με ειδοποιήσει, σαν να μην έγινε τίποτα. Έγινε, κότσο μου, αύριο σε θέλω σε φόρμα, γιατί έχω νέα πράγματα να πω και οπωσδήποτε η μαρτυρία σου
και οι παρεμβάσεις σου αφήνουν πάντα στίγμα σε αυτή την εκπομπή του απλού παρατηρητή και του Λίμπερο 107,4 να πω ότι αποχώρησε ο Σωτήρης Δασκαλάκης και κοντά μας βρίσκεται σε πλήρη φόρμα Ιωάννη Ζάτσης. Ωραία, να είσαι καλά. Γεια σου Κοτσαρή, πάμε σε διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε. Έχουμε ένα 20 λεπτό γεμάτο μπροστά μας. 2-31-0-287-888 ανοιχτές γραμμές για το πολυπληθείς ανεβασμένο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4 και πούστες να το λέτε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 2-31-0-287-888. Για να δούμε, έμεινε κανείς να επικοινωνήσει ή την έχουν κάνει όλοι για τις θάλασσες, γιατί μπορεί να έπληξε η θεομηνία τη Χαλκιδική, αλλά σιγά σιγά η ζωή αποκατίσταται. Ο Κοσμάκης έχει πέσει με νύχια και με δόντια να σώσει τις περιουσίες τους και να είναι έτοιμοι και πάλι να υποδεχτούν αυτό το τρομερό κύμα τουρισμού που υπάρχει εφέτος στην Ελλάδα και που θα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Και εδώ πραγματικά μου έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί εκτός από τον τουρισμό, βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα είναι και η εστίαση και τα ελληνικά προϊόντα και ο τρόπος που τα μαγειρεύουν οι νοικοκυρές και οι σεφ στην Ελλάδα είναι τέτοια που είναι και αυτό ένα βαρύ χαρτί. Όποιος έρχεται στην Ελλάδα και τρώει τα ελληνικά φαγητά, τα ζητάει και στο εξωτερικό. Αυτός που γεύεται τα ελληνικά κρασιά, αυτός που τρώει τα ελληνικά προϊόντα, τα ελληνικά κρέατα, τα ελληνικά φρούτα, γεύεται το ελληνικό το λάδι. Τι μου λέτε τώρα. Έχουμε πράγμα να δείξουμε, να δώσουμε στον κόσμο. Πάμε στις γραμμές, είναι ένα θέμα να το πιάσουμε αύριο από την αρχή. 2-31-0-287 και 3-8, πάμε στην πρώτη γραμμή να μην περιμένει. Ορίστε. Έλα ρε Γιώργο, Μενώτη εδώ πέρα. Μενωτάκο μου, πού είσαι μωρό μου. Είμαι στα Βραστά, είμαι κάτω από ομπρέλα, είμαι στη σκιά, απολαμβάνω τη φύση. Ωραία. Βλέπω ουρανό και θάλασσα και είμαι μια χαρά. Δεν χτύπησε εκεί πάει, τίποτα. Και η Παοκάρα πετάει τώρα, είναι σε φάση καλή. Ναι. Και πιστεύω, κοίταξε να δεις τώρα, ο Παοκ άμα πάρει άλλους δυο στόχο επίπεδου τέτοιου παίκτες. Δυο στόχο θέλει ο Παοκ. Ένα στα χάφ, ένα εξτρέμ, δεν ξέρω εγώ πώς θα τους βολέψουν, θέλει δυο τέτοιους παίκτες. Και τώρα σκέφτηκα, μας λείπει ρε παιδί μου ένα πεντάρι πίσω, ένας ηγέτης, ένας Γκαρσία. Να είχα ένα Γκαρσία πίσω, να μοντάρει όλη την ομάδα και να δημιουργεί ανάπτυξη παιχνιδιού. Και μπροστά, ξέρω εγώ, με στόχο και με όλους τους άλλους που έχω, η ομάδα θα δείξει άλλο πρόσωπο, θα γίνει άλλη ομάδα. Αλλά εντάξει, θα ψάξουν αυτοί οι ειδικοί εκεί πέρα, προπονητές, αυτά, γυμναστές που κόβει το μάτι τους προπονητές και θα βρουν την άκρη. Γιατί πιστεύουμε άλλους δύο στόχους μέσα στην ομάδα, η ομάδα θα είναι ρολόι. Θα είναι ομάδα που θα μπει στους ομίλους του Champions League. Όταν λες πάντως για να καταλαβαίνει και ο κόσμος άλλους δύο στόχ, εννοείς επίπεδου αξίας. Επίπεδου στόχ, επίπεδου στόχ που να την κολλάνε την μπάλα στο πόδι. Να μην έρχεται την μπάλα στο πόδι και αλλού πάει η μπάλα, αλλού πάει αυτός. Παίκτες που να κολλάει μπάλα στο πόδι τους, τέτοιους παίκτες, όπως ο Βιερίνια, όπως ο Μάτος, που ξέρω ότι αν έχουν την μπάλα στα πόδια δεν τη χάνουν. Ξέρω ότι θα κάνουν την καλή την ενέργεια, ξέρω και αν τη χάσουν θα τη χάσουν μόνο με φάουλ. Και μία στις 10 περιπτώσεις μπορεί να τη χάσουν από χαζομάρα δικιά τους. Αλλά μία στις 10, η 9 είναι κάτι θετικό, τέτοιους παίκτες. Το 90% των ενεργειών τους θα είναι κάτι θετικό, κάτι δημιουργικό. Λοιπόν, τώρα που λέμε και για κάτι δημιουργικό, ο Γκάλης γιατί ήταν κορυφαίος παίκτης. Και τι ήταν κορυφαίος παίκτης, γιατί ο Γκάλης 10 στα 10 παιχνίδια ήταν κορυφαίος. Δεν ήταν ένα στα 10 κορυφαίος και τον κάναν κορυφαίο. Οι κορυφαίοι παίκτες όταν είναι σταθερά κορυφαίοι είναι κορυφαίοι παίκτες. Γιατί εμείς έχουμε μάθει ένα παίκτη που έχουμε, αν μας κάνει ένα κορυφαίο καλό παιχνίδι στα 10, το βγάζουμε ότι είναι καλός. Δεν είναι καλός. Άμα ένα στα 10 είναι καλός και στα άλλα και σε ένα άλλο είναι καλός και στα άλλα είναι μέτριος. Είναι ένας μέτρος παίκτης. Εμείς το μέτρο τον παίκτη τον βαφτίζουμε καλό. Όχι, κάνουμε λάθος. Θέλουμε ο παίκτης να έχει μια σταθερότητα, να είναι
με βάση το κοντέρ του, ρε παιδί μου, ποιο είναι το κοντέρ του, το 9, με βάση το κοντέρ του στο 9, να είναι στο 9. Άντε να πέφτει στο 8,5 το πολύ, όχι να μην πηγαίνει στο 7, στο 6, στο 5, και επειδή σε 1 στα 10 με κάνει πολύ καλό παιχνίδι, το βαφτίζει ο καλό. Αυτή είναι η μέτρη παίκτη. Τέλο πάντων, ο Πάοκ θέλει άλλου γενικού. Κλείσε, γιατί τελειώνουμε και έχω και 2-3 γραμμέ που περιμένουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Βλέπω και αύριο ομάδα... πάρει λίγο πιο νωρί, γιατί θέλω να συζητήσουμε. Κοίταξε, να τελειώσω, ρε παιδί μου, βλέπω ότι η ομάδα αρχίζει και ρολάρι, να πούμε. Ναι, βλέπουμε ότι δημιουργεί καταστάσεις, παιχνίδια, πεντάρες και κάτι αυτά, κάτι μυρίζει ωραίο. Το είδες εχθές το μάτς με Νότι. Παόκια, θα περάσουμε καλά φέτος, θα μυρίζει ωραία η τούμπα. Το είδες εχθές το μάτς, ρε. Ακούστε, ακούστε τα. Ρε παπά, άντε, το είδες εχθές το μάτς. Ναι, το είδα. Το είδες, σου άρεσε. Το είδα. Μ' άρεσε, εντάξει, ένας πάω καλός, δημιουργικός, με τις φάσεις, με τα αυτά του και ακόμα ένας σε στάδιο προετοιμασίας. Θα το συζητήσουμε αύριο. Δεν μπορείς να βγάλεις ασφάλεις συμπεράσματα. Καλές βουτιές, θα τα πούμε άντε, και αύριο. Καλές βουτιές και ορίστε πάω καλά, ο επόμενος. Φέτος Γιώργο Πάκου θα πάει καπνό. Έγινε, άντε. Ορίστε. Ορίστε. Γεια και χαρά Γιώργιο. Γεια σου κύριε φιλάρε, τελεβεντόπεδο. Από τις 11 μέχρι τις 1 και ναι. Κυκλοφορούσα στη Θεσσαλονίκη με γιοταχή. Το πιστεύεις ότι δεν είδα ούτε ένα λεωφορείο? Ναι. Αφού στην αρχή πίστεψα ότι έχουν απεργία. Και γιατί έχουν ελαχιστοποιήσει τα δρομολόγια. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Πρέπει να περιμένει 3/4 για να πάει πού, μέσα στην πόλη. Και αυτό το πράγμα δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Είδες, μόλις βγήκε η Νέα Δημοκρατία, μπάχαλο την έκανε τη συγκοινωνία. Συγκοινωνία ήτανε. Το θέμα είναι πώς θα φτιαχτεί. Γιατί αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε 200 τουλάχιστον λεωφορεία. 200 λεωφορεία γιατί να μην τα κάνει η δικιά μας βιομηχανία και να πάντα αγοράσουμε. Γιατί έχουμε την Έλβο. Την οποία μαθαίνω ότι τη ζητήσανε 2-3 μεγάλες εταιρείες, μάλιστα και μία κυπριακή. Έχω κάποιους ανθρώπους τους οποίους ρώτησα και μου είπαν ότι είναι σοβαρές εταιρείες όλες, αλλά σκοντάφτουνε, κάπου σκοντάφτουνε, δεν ξέρω πού ακριβώς. Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι το ΣΥΡΙΖΑ έκανε πολύ μεγάλο καλό στη Θεσσαλονίκη, που διέλυσε αυτό το κατεστημένο που υπήρχε στις ελληνικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, στον ΟΑΣΤ. Από εδώ και πέρα βγει ο άλλος να το φτιάξει τώρα καλά. Διότι το αυτό που γινόταν είναι εύκολο. Είναι, ναι, γι' αυτό έκανε το εύκολο. Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο να διαλύεις, αλλά εφόσον έχεις την τεχνογνωσία, γιατί την έχεις κάτω στην Αθήνα. Ναι. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Παρά εδώ πέρα δηλαδή τι είμαστε, πίσω από τον κόσμο? Και ξέρεις κάτι, δυστυχώς αυτό όλο δεν ξέρω αν θα αλλάξει, δυστυχώς. Μακάρι να με εκπλήξουν αυτοί που είναι τώρα επάνω. Τώρα που θα βγω, γιατί θα αν, δεν, εγώ να δω αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, κάποια ώρα πρέπει να ξεσηκωθούμε. Δεν γίνεται, αδερφέ. Δεν μπορεί δηλαδή μια πόλη ενός εκατομμυρίου να την αφήνεις έτσι στην τύχη της, γιατί έτσι θέλεις. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ότι μπαίνεις μέσα και ενώ μπροστά στον οδηγό έχει δροσιά πίσω, ο άλλος μπορεί να λιποθυμήσει. Γιατί πίσω είναι και η μηχανή. Οι χειρότερες συγκοινωνίες του κόσμου, ούτε κάτω στην Αραβία μπορείς να βρεις τέτοια πράγματα, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά πάνω στο θέμα αυτό είμαστε πολύ υποβαθμισμένοι. Και κρίμα. Επειδή έχεις και κάποιους ακόμα όταν πρωτοβγήκανε, τότε... αλλά πραγματικά δεν ξέρω ποιος πρέπει να αρχίσει λίγο. Δηλαδή αυτοί που βγήκαν τώρα οι καινούργοι, αυτοί τουλάχιστον οι καινούργοι που βγήκαν εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ας ενδιαφερθούν, γιατί τι να πω. Εγώ πάντως δεν ψήφισα κανένα τους, το λέω. Αλλά από εκεί πέρα, αν αυτοί επαληθεύσουν εμένα, είναι κρίμα για όλο το, για όλη τη Θεσσαλονίκη. Γεια και χαρά. Να είσαι καλά. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς το να. Σχετικά με το θέμα της Έλβο. Ναι. Είπες ότι κάπου κολλάει. Είπα ότι... επειδή έχω έναν πολύ δικό μου άνθρωπο μέσα στην Έλβο και με ενημέρωσε ότι υπάρχει μια Κυπρο-Ολλανδική εταιρεία, μια Γερμανική και μια που ζητήσανε την Έλβο και ότι κόλλησε το θέμα. Τώρα τι ακριβώς έγινε δεν ξέρω, αν έχεις κάποια ενημέρωση να μας πεις. Χωρίς να έχω ενημέρωση, με αυτά που βλέπαμε τόσα χρόνια με αυτές τις εταιρείες τις κρατικές, οι οποίες όταν είχαν δουλειά δεν μπορούσε να τους κοιτάξει τα μάτια. Έτσι. Όλους τους που δουλεύαν εκεί. Βεβαίως. Μέσα. Και η νοοτροπία τους ήταν κάθε άλλο παρά. Βεβαίως. Επαγγελματική. Είχαν το δικό τους κόσμο. Οπότε όταν τα βλέπει ο επιχειρηματίας ο έξω, γιατί αυτά τα βλέπουν, βλέπουν ιστορικό εταιρείο και τέτοια, ότι θα πάω εκεί και θα αντιμετωπίσω τους συγκεκριμένους κυρίους με το να κάνουν ό,τι θέλουν στο μαγαζί μου, καλύτερα να μην πω να επενδύσω. Οπότε κάτι πρέπει να αλλάξει, έτσι, να υπάρχει σεβασμός ένθε και ένθεν. Ενώ ο μισθός παραδείγματος χάρη ήταν 100.000 δραχμές στην Ελλάδα τότε, αυτοί πέραν 2,5 και 3 εκατοστάρικα και πάλι είχαν πρόβλημα, πάλι κατεβάζαν και μπέκια. Και κάπου, κάπως έτσι η Good Year έφυγε από το σύνδεο, κύριε Γιώργο. Βεβαίως. Δεν κάνω λάθος. Good Year, η πρώτη μεγάλη αυτή που πήγανε δεν ξέρω τι ζητούσαν. Δηλαδή οι συνδικαλιστές κάναν πολύ μεγάλη ζημιά. Στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι θέμα μόνο συνδικαλιστών, είναι και θέμα αυτών που δουλεύουν εκεί πέρα. Γιατί οι συνδικαλιστές είναι συνδικαλιστές. Αφού κάποιος ψηφίζει τους συνδικαλιστές. Εντάξει, δεν κρυβόμαστε πίσω από τον συνδικαλιστή, ο οποίος κάνει τη δουλειά του, αλλά και αυτός που τον ψηφίζει όμως κοιτάζει την πάρτη του. Αυτό είναι το θέμα. Και ένα άλλο θέμα σχετικά με τον τουρισμό που είπες, ανέφερες και τα φαγητά δηλαδή. Το φαγητό, εστίαση, το α και το ωμέγα. Η εστίαση περικλείεται μέσα στη γενική έννοια του τουρισμού, να ξέρεις. Δηλαδή ο τουρισμός περιλαμβάνει πολλά πράγματα μαζί. Ακόμη και την οικοδομή που λένε ανάπτυξη οικοδομής, ακόμη και την εστίαση, ακόμη. Δηλαδή, ό,τι και να βάλει, δηλαδή την ντομάτα, το χωράφι δηλαδή, που θα βάλεις, είναι μέσα στην. Ναι, είναι εστίαση βέβαια η ντομάτα. Περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα ο τουρισμός. Κατάλαβες. Οπότε πάνε πακέτο και εστίαση, γιατί αυτός ο ξένος που θα φάει, παραδείγματος χάρη, για να σου πω ένα παπουτσάκι, ένα έτσι. Δικό μας φαγητό, να πούμε. Θα πάει να το και φάει σε ένα ελληνικό εστιατόριο και στο Λονδίνο. Όπως ο γύρος και το σουβλάκι σήμερα. Και μπορεί, ναι, ναι. Και μπορεί να τον κάνεις να ξανάρθει. Δηλαδή μόνο και μόνο για ένα έτσι παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Τα λάδια μας και τα κρασιά μας τώρα είναι τα καλύτερα του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν να μην τα ρίχνουμε, φίλε μου, την πρόπουσα προσοχή. Παραδείγματος χάρη, δεν γίνεται να πουλάμε χύμα λάδι στην Ιταλία και να το εξάγουν για ελληνικό. Ναι, δεν πέσανε πάνω να το κάνουν. Βαρύνει την πολιτική ηγεσία τόσων ετών εδώ στην Ελλάδα. Τόσων ετών τους βαρύνει, γιατί δεν μπορέσαν να δώσουν ένα δυνατό όνομα σε προϊόντα τα οποία είναι μοναδικά παγκόσμια. Σε ένα προϊόν που είναι μοναδικό παγκόσμια, πολύ ωραία το λες. Πολύ ωραία το λες. Που δεν φυτρώνει αλλού. Εδώ στη Μεσόγειο, αλλά τα ελληνικά τα λάδια, επειδή έχουμε τα νερά, έχουμε τις βροχές, έχουμε τα βουνά, έχουμε τη θάλασσα, τα κάνει μαγικά, δηλαδή έπρεπε με τη σταγόνα να πουλιέται το ελληνικό λάδι. Όχι να το δίνουμε τώρα να έρχονται τα καράβια φορτώνουν χύμα λάδι τώρα από την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Ντροπή μας, φίλε. Δεν ξέρω αν είδες το λύκο του Wall Street, το έργο, με έναν όμορφο που έπαιζε τέλος πάντων, ο οποίος πάνω στον ανοξίστη του χρηματιστηρίου, να πού πήγε να πιούνε το ποτάκι τους, τους φέρνει το μαρτίνι, ο παλιός και ο νέος χρηματιστής, τους φέρνει το μαρτίνι και καπάκι, δείχνει γκρο πλάν, ένα ορτέρ με ελιές. Είχε καμιά 6-7 ελιές. Την ξέρω την ιστορία, φίλε μου. Ναι, την ξέρω την ιστορία. Την ξέρω την ιστορία. Λέει στο καινούριο, Χαλκιδική, δείχνει τις ελιές, γκρο πλάν, τις ελιές και λέει Χαλκιδική. Και έχω μείνει χαζός. Νομίζω ήταν ο Μπραν Πιτ ή ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ο άλλος ο Ντικάπριο. Ξέρεις τι έγινε στην πραγματικότητα, την ξέρεις την ιστορία. Μου τη διηγήθηκαν χαλκιδιώτες φίλοι και με πήγα και μου δείξανε και πού έγινε αυτό. Αυτοί πλησιάσανε, ο Ντικάπριο πρέπει να ήταν. Πλησιάσανε με ένα κότερο και κάνανε βουτιές σε μια έρημη ακρογιαλιά εκεί στη Χαλκιδική. Και βγήκαν έξω. Και έξω εκεί που βγήκαν είχε μια παράγκα και έμενε ένας που είχε ένα καφενείο, ένα μικρό καφενείο, μη θαρείς, με 2-3 τραπεζάκια εκεί πέρα και όταν βγαίνανε τίποτα τέτοιοι τουρίστες, γιατί δεν είχε δρόμο να πηγαίνεις εκεί, μόνο με πλοίο μπορούσες να πας, με κότερο, με καράβα και τα λοιπά.
Και του λένε, έχεις τίποτα να φάμε? Λέει, δεν έχω. Λέει, ό,τι έχει, ό,τι έχω θα σας βγάλω. Και κάθεται να πούμε και πηγαίνει πίσω στον κήπο του, κόβει ντομάτες, κόβει πιπεριές, κόβει μελιτζάνες, σου κάνει κάτι τηγανιές εκεί πέρα, σου κάνει μια ντοματοσαλάτα με τυριά μέσα, με αυτά τυριά δικά του, έβγαλε κάτι κασέρια που είχε, κάτι λάδια του περίεργα, ένα τσιπουράκι που είχε μέσα, ξέρω εγώ, του γέμισε το τραπέζι και τους έβγαλε και αυτές τις ελιές. Και φεύγοντας, το Λεωνάρντο Ντικάπριο, αυτός μάλλον ήτανε, του δώσε ένα μικρό τρίκυλο γεμάτο ελιές. Και αυτός από μόνος του, επειδή μείναν πολύ ευχαριστημένοι, το έβαλε μέσα στο έργο. Αυτό είναι μια πραγματική ιστορία, φίλε. Ευχαριστώ πολύ που το θύμισες. Και εγώ σε ευχαριστώ που το έμαθα, γιατί δεν το ήξερα. Ναι, εγώ είχα μείνει έκπληξη. Λέω, ποιος, λέω, το πέρασε, λέω, αυτό σαν promotion, τέτοιο. Νομίζω πράγμα. Νομίζω έσφαξε και δυο κόκορες από πίσω και λέει, σε μισή ώρα, λέει, θα φάτε και σούπα. Και τους πέταξε εκεί πέρα. Φάγανε οι άνθρωποι και σου λέει, τι είναι εδώ, ρε. Να φάω τώρα την ντομάτα, τη φωτιχοραφίσια, την ξερική και μου σχοβολάει το αγκουράκι. Τους έκανε μελιτζάνες και πιπεριές τηγανιτές, κολοκυθάκια με σκορδαλιά, η γυναικούλα του μέσα, ξέρεις. Αυτά που δεν είναι τίποτα στην Ελλάδα. Τους έκοψε και μια καρπουζάρα, να πούμε, μόνο την καρδιά από μέσα, πάτε να γουστάρετε και τσίπουρο δικό του. Και οι άνθρωποι μείνανε έκπληκτοι και τους έβαλε στο έργο. Αυτό και μόνο θα μπορούσε από το έργο αυτό να διαφημίσει όλες τις ελιές της Χαλκιδικής. Αλλά πού τα ντουβάνια αυτά. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, ορίστε ο επόμενος. Γεια σου κύριε Γιώργο. Γεια σου φίλε μου, κατέβασε το ραδιοφωνό σου. Ποιος ακολουθεί? Κύριε Γιώργο, ήθελα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Χαιρετισμού στον Νικόλα από τα Γέννητσα. Με ακούτε? Ναι, ναι. Και ήθελα να διαφοροποιήσω τη θέση μου από τον κύριο Κώστα από την Κατερίνη. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι δεν θα χάσουν οι μαγαζάτορες καθόλου, μπορώ να πω. Μάλιστα. Διότι κάποιος που κλείνει τραπέζι, αυτή τη φορά που ξέρει ότι δεν θα πάνε και οι παππούδες όπως είμαι εγώ, θα πάρουν και τη γυναίκα τους, θα πάρουν και το παιδάκι τους και θα πάνε να πιούν τον καφέ τους. Εγώ πήγαινα, έπινα έναν καφέ, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα, ένας άνθρωπος που είναι των 500 ευρώ σύνταξη, να μπορεί να πηγαίνει να βλέπει την ομάδα του την αγαπημένη ή να έχει νόβα στο σπίτι του. Αυτό το πράγμα... Και έβλεπες και τα φιλαράκια δίπλα να πίνουν τα ουίσκια και να μην μπορείς να συμμετάγεις. Όχι τα φιλαράκια, τους μικρότερους, γιατί μικρότερους, εγώ είμαι 71. Τους μεγαλύτερους, κάτι φίλους. Κύριε Κώστα, κύριε Γιώργο, δεν είδε το χειριότερο ο κύριος Κώστας. Πόσα θα πάω ξάκια θα βγούνε μικρά που θα βλέπουν τον ΠΑΟΚ μέσα στο σπίτι τους. Έτσι. Μήπως δεν το συμφέρει τον κύριο Κώστα αυτό, να, γιατί είναι δηλωμένος αεξής. Και αντιπαοξής. Και αντιπαοξής. Γιατί πιο πολύ μιλάει για αντιπαΟΚ παρά για ΠΑΟΚ. Έχεις τα δικιά σου. Άσχετα όμως από αυτό, εγώ πιστεύω ότι εμένα το συνταξιούχο των 500 θα βγάλω την Νόβα από το σπίτι μου που πληρώνω 22 ευρώ κάθε μήνα, γιατί δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο. Δεν θα πάω στο καφενείο να πιω έναν καφέ, αλλά θα πάνε οι νέοι να συμπληρώσουν το δικό μου το κενό. Και χώρια που θα βγαίνουν τα παοξάκια το ένα πίσω από το άλλο σε κάθε χρόνο. Να σε καλά, περνάμε στην τελευταία γραμμή, μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο, ήδη έχουμε καταχραστεί την ώρα του φίλου του Δημήτρη του Δαναξή, ο οποίος θα με αντικαταστήσει εδώ στο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Η K18 του Λίμπερο λειτουργεί πολύ καλά, τα νέα τα παιδιά, τα ανερχόμενα παιδιά, τα δικά μας παιδιά εδώ που βγάζουμε το φυτόρι αυτό το μεγάλο που λέγεται Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Ορίστε ο τελευταίος. Καλησπέρα. Καλώς το να. Να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι δεν ψηφίζω ποτέ αριστερά και δεν πιστεύω στην αριστερή ιδεολογία. Αλλά δεν μπορώ να μην τους αναγνωρίσω ότι 5 έργα που γίνανε στη Θεσσαλονίκη γίνανε με αυτούς. Δηλαδή. Να κοντεύει να τελειώσει το μετρό, έγινε η δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, γίνεται ο περιφερειακός, καταργούνται τα φανάρια, η αερογέφυρα της Σταυρούπολης, στο λιμάνι πήγα ας πούμε στην Αλόνισο με το αυτό το γρήγορο.
Μάλιστα. Εκείνοι οι προηγούμενοι, οι δικοί μας, δεν κάναν τίποτα και ας πέραναν τους πολλούς τους ψήφους. Και δεν ξεκίνησε καλά από άποψη για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Δεν βλέπω κανέναν υπουργό Θεσσαλονικιό σε τίποτα θέση. Ποιον ανάβαζε, ρε φίλε? Δεν ξέρω, δεν μπορεί να είναι άχρηστοι όλοι. Δεν ξέρω, δεν είδα και κανέναν να κλαίω. Είναι καλύτεροι, ας πούμε. Άσε, Γιώργο, επειδή του δείχνει τηλεόραση και αυτά εμφανίζονται στη Μόστρα ότι είναι καλύτεροι στα κανάλια των Αθηνών, να προσέξουν πολύ καλά, να προσέξουν τη Θεσσαλονίκη, γιατί την άλλη φορά δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα. Και δεν είχαν και πολύ μην καλά και αυτή πάλι τη φορά. Μην έχουμε πάλι τα ίδια. Δεύτερη φορά αριστερά. Να μην πω για το λιμάνι πόσο απαξιωμένο είναι για να πηγαίνει όλη η κίνηση στο Πειραιά. Εδώ θα πω άλλα. Έτσι, φίλε μου. Θέλουνε κυνηγητό και αυτοί. Κυνηγητό. Να μην καλά. Έχουμε πάλι τα ίδια. Να σε να μην καλά, είμαστε λυπάμαι. Ήθελα καλά, να με πάρεις αύριο, αν μπορείς. Ήθελα λίγο να το πλατιάσουμε αυτό το θέμα και με τα έργα και με το λιμάνι. Θα το δώσουμε λίγο παραπάνω γιατί βλέπω σας ενδιαφέρει όλους. Ακολουθεί Δημήτρης Δάναξης. Ευχαριστούμε πολύ τους σπόνσορες, τους εναπομείνοντες, γιατί σιγά σιγά, γιατί το καλοκαίρι είναι και λίγο δύσκολο η δικιά μας δουλειά που στηρίζεται στο σπόσφαιρες που φιλοξενούνται στην εκπομπή και διαφημίζονται μέσα από εμάς, σε FD Carpets Κολοκυθάς και φυσικά το φίλο μου, τον παλιό μου φίλο, το Τζίτζιλα, το Δαμιανό, με το εργαστήριο κατασκευής χρυσών κομισμημάτων στο κέντρο της πόλης από το 1975. Βενιζέλε, ήχος ή Μετσιμισκή στον πρώτο έωροφο. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ στις 11 η ώρα. Έως τότε, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.